Έχουν μπει χιλιάδες ήδη. Πάμε, δώσε. Ούψ. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Όπως είπα, αγαπητός πρόεδρος, εγώ θα κάνω πρώτα το θεωρητικό κομμάτι, το οποίο είναι και το πιο γαμάτο, και μετά θα προχωρήσουμε στο πρακτικό. Στην αρχή έλεγα να βάλω και λίγο ηλεκτρομαγνητισμό μες και θα μιλήσουμε για τον ήλιο, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν αρκετοί ηλεκτρολόγοι. Από ό,τι βλέπω επικράτησε. Τέλος πάντων δεν το έκανα. Οπότε θα είναι λίγο πιο χαλαρά, δεν θα πέσουν εξισώσεις. Τέτοια. Καλά, προχωράμε. Λοιπόν, αρχικά για τον ήλιο. Γενικότερα, πόσοι έχετε δει καθαρά διαστημικές φωτογραφίες του ήλιου πέρα από το να τον βλέπετε στον ουρανό λευκό, χωρίς χαρακτηριστικά, χωρίς τίποτα. Περισσότεροι. Εντάξει, χαίρομαι. Λοιπόν, αυτό που θα μελετήσουμε σήμερα δεν είναι χαρακτηριστικά όπως για παράδειγμα η μάζα ή η σύσταση που βάζουν πάρα πολλές φορές κτλ. Ή για τις εκλήψεις, αλλά κυρίως θα επικεντρωθούμε στα διάφορα φαινόμενα και μοντέλα που υπηρεσύνουν στον ήλιο. Δηλαδή θα πούμε ποιοι είναι οι βασικοί μηχανισμοί οι οποίοι παράγουν την ενέργεια στον ήλιο και τα διάφορα φαινόμενα που είναι σε αυτόν, ποια είναι τα βασικά φαινόμενα που παρουσιάζονται και ποια είναι η κυρίως δομή του. Οπότε ξεκινάμε με το πρώτο κομμάτι, που μου το βάζει αυτό συνέχεια, έτσι το βλέπω. Λοιπόν, όπου θα είναι για τη δομή του ήλιου. Δηλαδή θα βρούμε σε ποιες ομάδες χωρίζονται τα διάφορα στρώματα στον ήλιο και κατά τη συνέχεια θα προχωρήσουμε μετά στα διάφορα φαινόμενα που παρουσιάζει καθένα από αυτά. Γενικότερα, πόσοι ξέρετε ότι ο ήλιος έχει κάποια χαρακτηριστικά στρώματα που χωρίζεται κάθε φορά με διαφορετικά φαινόμενα. Ένα, δύο, τρεις. Ποια είναι τα βασικά φαινόμενα που παρουσιάζεται και τι κάνεις, βρε. Επιστροφή. Λοιπόν, οπότε, ένα γενικό πλάνο για το τι θα δούμε. Τα στρώματα στο πίθα, αμά. Εσύ θέλεις Windows. Έντυση, έπρεπε να τον πειράξει την προηγούμενη φορά. Αυτός πειράξε. Ηλεκτρολόγος άνθρωπος. Λοιπόν, οπότε, ξεκινάμε με το πρώτο κομμάτι, που κλασικά λέγεται πυρήνας. Θα δούμε πιο αναλυτικά μετά γι' αυτό. Στη συνέχεια υπάρχει μια επόμενη ζώνη που λέγεται ζώνη ακτινοβολίας. Θα λέμε γιατί έχουν αυτό το όνομα και τι γίνεται σε κάποιον από αυτά, όπως να έχουμε το γενικό πλάνο γιατί θα σας χρησιμεύσει μετά. Στη συνέχεια είναι η ζώνη μεταφοράς, δηλαδή έχουμε πυρήνα, ζώνη ακτινοβολία, ζώνη μεταφοράς. Μετά έχουμε φωτόσφαιρα, φωσφαίρα, χρωμόσφαιρα, χρώμασφαίρα, στέμα, αυτό θα το έχετε ακούσει φαντάζομαι, ναι, όχι, ναι. Και μετά έχουμε και τον ηλιακό άνεμο. Δηλαδή κυρίως είναι αυτές οι 7 περιοχές, από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες υποπεριοχές που τις χωρίζουν οι επιστήμονες για να μελετούν άλλα χαρακτηριστικά. Δεν θα μπούμε πιο αναλυτικά. Χαχα, δεν βγάζετε escape, να μάθεις. Λοιπόν, τώρα, γενικότερα, παρόλο που ο ήλιος αποτελείται από πλάσμα, περισσότεροι θα ξέρετε, φαντάζομαι, δηλαδή η τέταρτη κατάσταση της ύλης, όπου έχουν ιονιστεί τα άτομα, έχουν χάσει τα περισσότερα ηλεκτρόνια τους, ή στην περίπτωση που μελετάνε τον πυρήνα, έχουν χάσει όλα τα ηλεκτρόνια τους, παρόλα αυτά, αναλόγως την πυκνότητα που επικρατεί, μπορούμε να θεωρούμε και την αδιαφάνεια, δηλαδή το αν περνάει φως ή όχι από μια περιοχή, μπορούμε να το χωρίσουμε στον κυρίως ήλιο και στην ατμόσφαιρά του. Δηλαδή, παρόλο που όλος αποτελείται από πλάσμα, από υδρογόνο και ήλιο, σαν ατμόσφαιρα θεωρούμε το κομμάτι όπου μπορεί να περάσει εύκολα το φως και μπορούμε να το παρατηρήσουμε. Και πλασματικά, παρόλο που είναι τα ίδια συστατικά ουσιαστικά, υπάρχει μια περιοχή μέχρι την οποία είναι αδιαφανής ο ήλιος. Και έτσι θεωρούμε ότι υπάρχουν τα 3-4 στρώματα τα οποία αποτελούν το κυρίως μέρος του ήλιου. Αυτά είναι ο πυρήνας, η ζώνη ακτινοβολίας που λέγαμε και η ζώνη μεταφοράς. Από εδώ πέρα ήδη φαίνεται γιατί το καθένα από αυτές τις περιοχές, κάθε μια από αυτές τις περιοχές φέρει και το όνομα που είπαμε. Για τον πυρήνα, θα αναλύσουμε περισσότερο. Για τη ζώνη της ακτινοβολίας, το χαρακτηριστικό που έχει είναι ότι η ενέργεια που παράγεται στον πυρήνα του ήλιου μεταφέρεται με ακτινοβολία. Δηλαδή τι γίνεται, εκπέμπεται σε μορφή ακτινοβολίας, φως δηλαδή από το κέντρο του πυρήνα ενέργεια, συγκρούεται συνεχώς με το πλάσμα, απορροφάται, εκπέμπεται συνεχώς και κάνει αυτή την διαδρομή. Στη συνέχεια φτάνει σε μια περιοχή που λέγεται ζώνη μεταφοράς, όπου το φως πια σταματάει να διαβίβεται με ακτινοβολία, γιατί δεν μπορεί να το κάνει αυτό τόσο εύκολα, θα δούμε γιατί. Και τι γίνεται, έχουμε ένα φαινόμενο παρόμοιο με αυτό που έχουμε στα φωτοσφαίρα. Δηλαδή, ζεσταίνονται περισσότερο οι περιοχές που βρίσκονται κοντά στον πυρήνα,
αυξάνεται η πυκνότητά τους, αρχίζουν να ανυψώνονται, φτάνουν στα εξωτερικά στρώματα του ήλιου, σήκονται και ξανακατεβαίνουν. Οπότε αυτοί οι βρόχοι που βλέπετε αναπαρισσούν αυτό ακριβώς το φαινόμενο. Ολόκληρα ρεύματα και περιοχές πλάσματος να μεταφέρονται από βαθύτερα βάθη, καλό, σε ψηλότερες περιοχές. Μέχρι εδώ υπάρχει κάτι. Μια και είμαστε αρκετά λίγοι, μπορείτε να κάνετε ό,τι ερώτηση θέλετε να διακόψετε. Τίποτα, όλα τα έχουμε. Εντάξει. Τώρα για τον πυρήνα. Γενικότερα, σε προηγούμενες διαλέξεις είχαμε κοιτάξει για την εξέλιξη των αστέρων και το πώς δημιουργούνται. Οπότε μπορώ να σας δώσω και τα βίντεο να τα κοιτάξετε αργότερα για να μην πούμε σε λεπτομέρειες. Η βασική διαδικασία παραγωγής ενέργειας των ήλιων ποια είναι? Είναι η πυρηνική σύνδεξη, η οποία ονομάζεται κύκλος πρωτονίου-πρωτονίου. Γενικότερα στις πυρηνικές συνδέξεις, επειδή δεν τα κάνουμε τόσο πολύ, στο φυσικό τα κάνουν οι ηλεκτρολόγοι, δεν τα κάνουν. Υπάρχουν διάφοροι κύκλοι με τους οποίους μπορεί να γίνει πυρηνική σύνδεξη. Δηλαδή υπάρχει ο κύκλος άνθρακα-ζώτο οξυγόνου, που χρησιμοποιούνται άτομα σαν καταλύτες για τις πυρηνικές διαδικασίες. Ο κύκλος πρωτονίου-πρωτονίου είναι ο πιο απλός. Δηλαδή τι γίνεται? Δύο πρωτόνια στην αρχή συντύπνονται, κάνουν δευτέριο, το ίδιο και για ένα δεύτερο. Στη συνέχεια άλλο ένα πρωτόνιο, γι' αυτό λέμε πρωτονίου-πρωτονίου. Συνεχώς προσθέτονται πρωτόνια στον πυρήνα που φτιάχνεται, συγκρούονται για να φτιάξουν ισότοπο του ηλίου. Και στη συνέχεια συγκρούονται αυτά τα δύο για να φτιάξουν κανονικό ήλιο. Σε κάθε ένα από αυτά, δεν χρειάζεται να θυμόμαστε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά γενικότερα τι γίνεται? Έχουμε χαμηλότερες βάσεις, πρωτόνια, οι πυρήνες υδρογόνου, έτσι μπορείτε να το σκέφτεστε, να συνενώνονται, να συντύπονται και να δημιουργούν στο τέλος πυρήνα ηλίου και στη συνέχεια αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε πυρήλιο. Στο στάδιο που βρίσκεται τώρα ο ήλιος, σταματάμε εδώ πέρα. Δηλαδή στην παραγωγή ηλίου. Ενδιάμεσα βλέπετε ότι όποτε υπάρχει κάποια ένωση, απελευθερώνεται επιπλέον ενέργεια. Γιατί? Αυτό που γίνεται είναι ότι όταν συντύπονται δύο πρωτόνια, για παράδειγμα, ο λόγος που το κάνουν αυτό είναι γιατί όταν ενωθούν, κατεβαίνουν σε χαμηλότερα πηγάδια δυναμικού. Δηλαδή έχουν μικρότερη δυναμική ενέργεια, περισσότερη ευστάθεια, όπως το έχετε ακούσει. Αυτό για να γίνει, χρειάζεται να απελευθερωθεί πολλές φορές ενέργεια. Και πώς απελευθερώνεται? Είτε με ακτινοβολία, ακτινοβολία γάμα, ακτίνες χ, είτε με νετρίνα. Πώς έχετε ακούσει για νετρίνα? Για το πρόβλημα των νετρίνων στον ήλιο, περίπου. Εντάξει, κύπτυζα πιο πολύ τουλάχιστον τώρα που φαίνομαι άκυρος. Ωραία, θα το πούμε και γι' αυτό. Θες να αρχίσω να απαντάω εγώ? Ναι, αν θες να συμμετέχεις, άκουγα. Όχι. Καλώς. Λοιπόν, τα νετρίνα, να σας πω λίγο για τα νετρίνα, γιατί εντάξει, ίσως έχετε ακούσει γενικά γιατί γίνονται στα συζητήσεις, μπορεί να μην θυμάστε το όνομα. Τα νετρίνα είναι σωματίδια τα οποία τρέχουν σχεδόν με την ταχύτητα του φωτός, θεωρούσαν ότι δεν έχουν καθόλου μάζα, είναι σωματίδια τα οποία δεν αλληλεπιδρούν σχεδόν καθόλου με την ύλη. Δεν έχετε ακούσει ποτέ τέτοια χαρακτηριστικά? Όχι. Καλώς, εντάξει, δεν πειράζει. Τέλος πάντων, σαν κόνσεπτ μπορείτε να πείτε ότι είναι πάρα πολύ φοβερό. Δηλαδή, τι έχουμε? Ότι το φως, για παράδειγμα, μπορεί να μην περάσει από διάφορα στρώματα, αλλά ξαφνικά συναντάμε κάποια σωματίδια, τα νετρίνα, τα οποία μπορούν να περάσουν από ατσάλι, μπορούν να περάσουν από όλο τον ήλιο και να μην πάθουν τίποτα, μπορούν να τρυπήσουν τη γη και να τη διαπεράσουν χωρίς να συμβεί τίποτα. Δηλαδή είναι σωματίδια τα οποία δεν αλληλεπιδρούν οτιδήποτε άλλο και μπορούν να περάσουν απευθείας από τον πυρήνα και να φτάσουν στη γη. Αν καταφέρουμε εμείς να τα ανοιχνεύσουμε, πάθουμε πληροφορίες, παρόλο που δεν παίρνουμε φως από τον πυρήνα, από τα ίδια τα νετρίνα. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικά. Γιατί ενώ δεν μπορούμε να βρούμε τον πυρήνα του ηλίου, γιατί δεν φτάνει φως από αυτόν, μπορούμε να δούμε τα νετρίνο, τα οποία δεν αλληλεπιδρούν με τα άλλα στρώματα και έρχονται κατευθείαν σε εμάς. Το πρόβλημα των νετρίνων ποιο ήταν? Ήταν ότι αφού είχαν βάλει επιστήμονες σε εξισώσεις και είχαν υπολογίσει πόσα ακριβώς νετρίνο θα έπρεπε να παράγονται, όταν βάλανε ανιχνευτές στη γη, τους οποίους έπρεπε να τους βάζουν πάρα πολύ βαθιά στη γη για να μην επηρεάζονται από άλλες ακτινοβολίες κτλ. Αυτό που βρήκαν είναι ότι ποτέ τα δεδομένα που παίρνανε δεν ήταν τόσο υψηλά όσο θα θέλανε. Δηλαδή πάντα έλειπε περίπου το 1 τρίτο με 2 τρίτα από τα νετρίνα που ψάχνανε. Αυτό τι σήμαινε? Είτε ότι για κάποιο λόγο δεν παίρναμε όσα νετρίνα θέλαμε, είτε κάτι άλλαζε στα ίδια τα νετρίνα, είτε ολόκληρο το μοντέλο που είχαμε για την παραγωγή ενέργειας στον ήλιο ήταν λαφασμένο.
Το οποίο το τελευταίο σενάριο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί καταρρύπτονται πάρα πολλές αρχές. Θα δείτε ότι γενικότερα επειδή πολύ απλά δεν μπορούμε να δούμε πώς ακριβώς είναι οι δομές. Οι επιστήμονες βασίζονται σε δεδομένα, απλά μοντέλα, σε φαινόμενα στην επιφάνεια του ήλιου, για να χτίσουν σιγά σιγά το τι συμβαίνει στο εσωτερικό. Από τη στιγμή που θα εκκρεμιζόταν κάτι τόσο θεμελιώδες όπως αυτή η διαδικασία ή τουλάχιστον τα ποσοστά που υπάρχουν πίσω από αυτή, ήταν τρομερό και φοβερό. Είχαν γίνει διάφορα πειράματα, για παράδειγμα και στην Ελλάδα είχε αρχίσει να χτίζεται στην Πύλο ένα ανεχνευτής νετρίνων που λέγεται Νέστορας. Το έχετε ακούσει αυτό? Ναι. Αυτό μάλιστα. Το οποίο, εντάξει, ακόμα δεν το έχουμε χτίσει και το πρόβλημα έχει διλυθεί. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του ελληνικού συστήματος και στον χώρο της έρευνας. Λοιπόν, αυτά κυρίως. Οπότε τι κρατάμε? Κρατάμε ότι από απλά στοιχεία μέσω της σύντηξης παράγονται πιο σύνθετα, δηλαδή από πυρήνες υδρογόνου, πρωτόνια, καταλήξαμε σε ήλιο. Κρατάμε ότι απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια αυτή σωματίδια, τα οποία δεν αλληλεπιδρούν με την ύλη, οπότε μπορούμε να τρυπήσουμε τον ήλιο απευθείας, να φτάσουν σε εμάς και αν μπορέσουμε να τα ανοιχνεύσουμε, να πάρουμε απευθείας πληροφορίες για τον πυρήνα του ήλιου και το εσωτερικό του. Και τρία, απελευθερώνεται παράλληλα ενέργεια πάρα πολύ υψηλής συχνότητας, πάρα πολύ μικρού μήκους, δηλαδή πάρα πολύ υψηλής ενέργειας, ακτίνες γάμα. Γιατί εντάξει, το ξέρετε από τις ακτινογραφίες και αυτά που ακούτε, ακτίνες χ, ακτίνες γάμα, πάρα πολύ υψηλής ενέργειας, πάρα πολύ επικίνδυνες και ούτω καθεξής. Αυτές οι ακτίνες είναι το φως που λέγαμε προηγουμένως ότι αρχίζει συνεχώς να απορροφάται και να επανεκπέμπεται και σιγά σιγά να προσπαθεί να βγει προς τα έξω. Σε αυτό το σημείο φέρετε κάτι? Λοιπόν, αυτό που γίνεται στον πυρήνα λοιπόν είναι ότι είπαμε, γενικά η κατάσταση της ύλης στον ήλιο είναι πάντα πλάσμα. Το θέμα είναι ότι παρόλο που είναι αυτή η κατάσταση υπάρχουν πάρα πολύ διαφορετικές συνθήκες κάθε φορά. Δηλαδή επειδή ακριβώς βρίσκεται στο κέντρο, υπάρχει πάρα πολύ ψηλή πίεση, γιατί πιέζεται από τα εξωτερικά στρώματα λόγω βαρύτητας. Και για να αντιδράσει σε αυτή την πίεση, αυξάνεται η κινητική του ενέργεια τα διάφορα σωματίδια, αυξάνεται πάρα πολύ η θερμοκρασία. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε μπορούν να υπάρξουν πυρηνικές αντιδράσεις. Λόγω της σύντηξης απελευθερώνεται και περισσότερη ενέργεια και έχουμε ουσιαστικά πιο φαινόμενο. Απ' τη μία να πιέζεται ο πυρήνας από τα εξωτερικά στρώματα για τη βαρύτητα και την ίδια του τη βαρύτητα, και απ' την άλλη να γίνονται αυτές οι εκρήξεις που σαν βόμβα προσπαθούν να τον κάνουν προς τα έξω. Βλέπετε δηλαδή ότι υπάρχουν δύο αντίθετες δυνάμεις. Αυτές όταν εξισορροπούνται, που λέγεται και υδροστατική ισορροπία σε αυτή την περίπτωση. Υδροστατική ισορροπία πάει σε αυτή την περίπτωση. Αυτό που φάτουμε πάνε να εξισορροπούνται αυτές οι δύο δυνάμεις. Το ωραίο με αυτό τι γίνεται, ότι στα ΣΑΕ για παράδειγμα, στα συστήματα αυτομάτου ελέγχου που έχουμε, ουσιαστικά ο ήλιος είναι μια, κάτι σαν βαλβίδα. Δηλαδή τι γίνεται. Φανταστείτε ότι για κάποιο λόγο χαμήλωνε ο ρυθμός παραγωγής ενέργειας, γινόντουσαν λιγότερες πυρηνικές αντιδράσεις. Τι θα συνέβαινε? Θα υπήρχε λιγότερη πίεση από την ακτινοβολία, θα υπερίσχυε η βαρύτητα, θα άρχισαν να πέφτουν τα στρώματα και θα συστηλόταν ο πυρήνας. Το έχουμε με τρίβο? Το έχουμε. Αν συστηλόταν ο πυρήνας όμως, θα πιέζονταν περισσότερα τα σωματίδια, θα αυξανόταν η κινητική του ενέργεια, αυτή μεταφράζεται σε αύξηση της θερμοκρασίας. Και τι θα γινόταν? Θα αυξάνονταν οι πυρηνικές αντιδράσεις. Αν αυξάνονταν οι πυρηνικές αντιδράσεις, θα είχαμε περισσότερη ενέργεια, θα διαστηλόταν και πάλι και θα επέστρεφε εκεί που ήταν. Αντίστοιχα, αν αυξανόταν περισσότερη ενέργεια, θα διαστηλόταν ο πυρήνας, θα κρύωνε. Επειδή θα κρύωνε, θα έπεφτε ο ρυθμός παραγωγής ενέργειας και θα ξανασυστηλόταν. Δηλαδή, μπορείτε να φανταστείτε ότι είναι σαν βαλβίδα που όποτε έχουμε μείωση αύξηση, από μόνο του όλο αυτό γυρνάει πάλι στην ισορροπία. Το οποίο και από μόνο του είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και σπουδαίο νομίζω. Δηλαδή, αν φανταστείτε, αν αναλογιστείτε τα μεγέθη που επισέρχονται ότι κάποια στιγμή σκάνε δισεκατομμύρια βόμβες Χιροσίμα στο κέντρο του ήλιου και παρόλα αυτά έχουμε ένα σχετικά σταθερό αστέρι, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Λοιπόν, αυτά σε αυτό το σημείο. Οπότε κρατάμε ότι από το υδρογόνο καταλήγουμε σε ήλιο, δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Σε αυτό το σημείο όσον αφορά τη σύσταση. Γενικότερα όλος ο ήλιος και αποτελείται από υδρογόνο και ήλιο κυρίως, κατά 72% υδρογόνο, κατά 24% ήλιο και 2% είναι άλλες ενώσεις, άλλα στοιχεία. Κρατάμε για τα νετρίνο που θα σας τα αναφέρω ίσως αργότερα. Και τώρα πάμε να μελετήσουμε για τις ακτίνες γάμα.
Οι ακτίνες γάμα ουσιαστικά είναι το βασικό σκέλος όπου μεταφέρεται η ενέργεια η οποία απελευθερώνεται από τις αντιδράσεις. Οπότε τι έχουμε. Μέχρι κάποιο σημείο που είναι περίπου το 25% της ακτίνας του ήλιου που βρίσκεται ο πυρήνας, φτάνουν σε ένα σημείο κάποια στιγμή οι ακτίνες γάμα, όπου τι γίνεται. Καθώς απομακρυνόμαστε από το κέντρο του ήλιου, μειώνεται η πίεση. Αυτό που γίνεται λοιπόν είναι να μειώνεται αντίστοιχα και η πυκνότητα. Επειδή όμως μειώνεται και η πυκνότητα, είναι πιο εύκολο μετά για το φως να διαδοθεί. Δηλαδή, φανταστείτε ότι στον πυρήνα αυτό που γίνεται είναι ότι βρίσκονται τόσο πολύ μεταξύ τους, τόσο κοντά μεταξύ τους τα διάφορα στοιχεία, δηλαδή οι πυρήνες ηλίου ή τα ηλεκτρόνια, τα οποία είναι πακεταρισμένα. Δηλαδή, έρχονται ακόμα και οι πυρήνες ο ένας κοντά στον άλλο. Αυτό δεν δίνει την ευκαιρία στο φως να διαδοθεί εύκολα. Αργότερα, όταν αυξηθεί αυτή η απόσταση, δηλαδή φανταστείτε κάτι τέτοιο κατά τη στοιχεία για πριν, το οποίο και πάλι είναι μικρό, δίνεται τότε για πρώτη φορά η δυνατότητα στο φως να αρχίσει να διαδίδεται. Και οπότε τι κάνει, κάθε φορά, κάθε ακτινοβολία από τις ακτίνες που βλέπαμε πριν από τις ακτίνες γάμα, εκπέμπεται από ένα άτομο ή από έναν πυρήνα ή από τα διάφορα ηλεκτρόνια εκεί πέρα, χτυπάει σε ένα άλλο, επανεκπέμπεται και ούτω καθεξής. Δηλαδή όταν λέμε ότι διαδίδεται το φως, δεν σημαίνει ότι ξεκινάει ένα φωτόνι από μόνο του και σιγά σιγά ταξιδεύει προς τα έξω, αλλά συνεχώς αλληλεπιδρά με την ύλη, παράγονται, απορροφώνται φωτόνια και παράγονται συνεχώς καινούρια. Και αυτό που γίνεται τακτικά είναι ότι δεν είναι αναγκαστικό να παράγεται πάντα η ίδια ενέργεια σε ένα φωτόνιο. Δηλαδή, αν πέσει σε ένα στοιχείο μια ακτινοβολία γάμα να ξαναεπενθεί γάμα, αλλά αυτό που γίνεται συχνά είναι από τη έγκριση να είναι σταδιακή και να εκπέμπει και χαμηλότερες συχνότητες. Για παράδειγμα, η ακτινοβολία γάμα σιγά σιγά γίνεται ακτίνες χ. Μετά από τις ακτίνες χ γίνεται η περιόδες. Μετά από την περιόδη γίνεται ορατή. Και το καθεξής. Και συνεχώς πέφτει η ενέργεια. Οπότε για να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά, έχουμε από τον πυρήνα να έχει ξεφύγει η ακτινοβολία. Και αυτό που γίνεται είναι ότι όποτε βλέπετε να αλλάζει η κατεύθυνση, σημαίνει ότι έχει συγκρουστεί με κάτι. Οπότε απορροφάται και επανεκπέμπεται. Το προς τα πού θα εκπαιμφθεί είναι εντελώς τυχαίο. Γιατί δεν μπορεί να καθοριστεί, δεν σημαίνει ότι επειδή ξεκινήσει από εγώ, σώνει και καλά το άτομο θα το στείλει από την ίδια μεριά. Δεν υπάρχει κάποια ιδέα που του λέει ότι σώνει και καλά το άτομο να πάει προς τα έξω. Οπότε αυτό που γίνεται είναι ότι στατιστικά κάποια στιγμή γυρνάει πίσω, πισφοδρομεί και κάποια στιγμή θα μπορέσει να διαφύγει και στην επιφάνεια. Αυτό λέγεται τυχαίος βηματισμός. Προφανής ο ορισμός νομίζω. Και μπορεί να βγει σχετικά εύκολα κάποια πρόβλεψη για το πόση ώρα μπορεί να πάρει για το φως να φύγει από τον πυρήνα και να φτάσει έξω με απλή στατιστική, ο οποίος θέλει μπορώ να το δείξω μετά για σειρές Μάρκοφ αν έχετε ακούσει. Κατά μέσο όρο, για να μην σας αφήξω και με τις λεπτομέρειες, μπορεί να πάρει από 100.000 χρόνια μέχρι και εκατομμύρια χρόνια για να ξεφύγει το φως από το κέντρο και να φτάσει προς τα έξω. Καμία απορία. Άρα η εικόνα του ήλιου που βλέπουμε είναι τουλάχιστον 100.000 χρόνια παλιά. Ναι, μπορεί. Σήμερα. Εντάξει. Όπως σας είπα. Το φως που ξεκίνησε από τον πυρήνα του, εμείς δεν μπορούμε να το δούμε ακριβώς. Δεν μπορούμε να το δούμε. Αυτό που βλέπουμε είναι το φως το οποίο παράγεται από λίγο διαφορετικού τύπου αντιδράσεις σαν ακτινοβολία στην επιφάνεια του ήλιου κατά κύριο λόγο. Αυτό λοιπόν είναι τόσο παλιό όσο ένα δεκάλεπτο, τέταρτο, πόσο είναι, 8 λεπτά. Είναι τόσο παλιό. Αυτό που λέει ο Ορφέας είναι τελείως διαφορετική μορφή ακτινοβολίας. Δεν είναι φως όπως το φως που έχουμε τώρα έξω να δούμε. Το βασικό που πρέπει να ξεχωρίσουμε και είναι πολύ ωραίο έτσι, είναι μια από τις ωραίες συνειδητοποιήσεις που μπορεί να έχει κάποιος στη φυσική. Άλλο να συζητάω για το πώς συμπεριφέρεται το φως, δηλαδή μελετάω μια ακτίνα φωτός τι κάνει, και άλλο να πάρω τα φωτόνια ένα-ένα. Να δω τι κάνουν ένα-ένα. Για παράδειγμα, τα φωτόνια τρέχουν πάντα με ταχύτητα του φωτός, ακόμα και στον αέρα και στο νερό κτλ. Το φως όμως τρέχει πιο αργά. Γιατί τι γίνεται, αν φως πέσει από το διάστημα που τρέχει όσο και τα φωτόνια κανονικά σε νερό, αντιδρά με την ύλη. Δεν μόνο αυτό, είναι ότι για να καταλάβει το υλικό ότι θα αρχίσει να διαδίδεται μέσα του ένα νέο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, αποκτάται μια διαφορά φάσης.
Δηλαδή για να συνειδητοποιήσει το υλικό ότι θα αλλάξω το ηλεκτρομαγνητικό μου πεδίο και θα πρέπει να διαβωθεί αυτό, υπάρχει μια καθυστέρηση. Και αυτή η καθυστέρηση μεταφράζεται από εμάς μακροσκοπικά σαν μείωση της ταχύτητας του φωτός. Το φωτός μακροσκοπικά ως μια ακτίνα. Αν πάρεις ένα-ένα τα φωτόνια ξεχωριστά σαν οντότητες, μην αλλάζεις τίποτα. Οπότε εδώ πέρα μεταφέραμε τη διάδοση του φωτός, αλλά αυτό το σχήμα είναι λάθος. Ποτέ δεν είναι το ίδιο φωτόνιο. Από εδώ εδώ έχει ταξιδέψει ένα φωτόνιο, απορροφάται. Μετά από λίγο αυτό το άτομο ή ο πυρήνας επανεκπέμπει το φωτόνιο, μπορεί να μην είναι της ίδιας ενέργειας, να είναι χαμηλότερης, και το στέλνει εδώ και το καθεξής. Εντάξει. Οπότε να το θυμάστε έτσι, ότι τα φωτόνια τρέχουν πάντα με την ταχύτητα του φωτός, στα 300.000 χιλιόμετρα που ξέρουμε το δευτερόλεπτο, ενώ το φως, μακροσκοπικά, μπορεί να μας φανεί ότι θα μειώνει την ταχύτητα. Το έχουμε, εμένα γενικά μου αρέσει σαν concept, όχι. Δεν σας άρεσε. Δεν πειράζει. Άλλο. Λοιπόν, αυτή η περιοχή, η ζώνη ακτινοβολίας, όπου το φως διαδίδεται με αυτή τη διαδικασία, φτάνει περίπου μέχρι το 85% της ακτίνας του ήλιου. Ο Θεέ, μπορώ να πω κάτι. Βεβαίως. Ξέρεις τι δεν γίνεται αντιληπτό, όπως η συζήτηση που έγινε και στο άστρολο. Δεν γίνεται αντιληπτό γιατί το φως στο μυαλό μας αποτελείται από φωτόνια. Και εσύ μας λες δύο διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, το φωτόνιο έχει άλλη ταχύτητα και το φως έχει άλλη ταχύτητα. Ναι. Ενώ το φως, εμείς γνωρίζουμε ότι αποτελείται από φωτόνια. Αυτό νομίζω που έκανε. Ναι, αλλά ποτέ. Ωραία. Αλλά ποτέ δεν είναι τα ίδια φωτόνια. Δηλαδή, εγώ μπορώ να πω για να κάνω τη μελέτη ότι να μια ακτίνα φωτός. Αλλά συνεχώς στο προηγούμενο σχήμα. Να, μπορώ να πω ότι έστω ότι ξεκίνησε από εγώ μια ακτίνα γάμα και διαδίδεται προς τα έξω. Αυτό για το πώς για την ακτίνα, ως ακτίνα, μπορώ να το πω. Αλλά από το τι αποτελείται, δεν ισχύει. Δεν ξεκινάει το ίδιο φωτόνιο από τον πυρήνα και καταλήγει αλλού. Αυτό είναι το περίεργο. Πώς να σου το πω, είναι σαν τα κύματα που διαδίδονται. Μπορείς να βρεις ότι διαδίδεται ένα κύμα, μια διαταραχή και να θεωρείς ότι α, είναι το κύμα που μεταφέρεται. Αλλά στην πραγματικότητα έχεις να ανεβοκατεβαίνουν άτομα στη λίμνη. Ναι, μπορεί όχι. Μπορεί να τέτοια μεταφέρει. Μπορεί να τέτοια μεταφέρει. Ναι, αυτό που σας περιγράφω, διάδοση του φωτός, είναι η διάδοση του μηνύματος. Δεν σημαίνει ότι τα συστατικά του μέρη που οδηγούν σε αυτό θα πρέπει να έχουν την ίδια κίνηση ή να είναι η ίδια οντότητα. Δεν σας άρεσε. Εγώ τώρα θα πάρω το κλειδί, είναι αυτό που αναφέρθηκε, ότι η διάδοση της ενέργειας είναι αυτό που διαφορετική όσο επεμβαίνει από τα μόρια. Από την ταχύτητα των φωτονίων. Η ενέργεια διαδίδεται με μικρότερη ταχύτητα από ό,τι κινείται τα φωτονία. Ωραία, τέλος πάντων. Καλά, να μην το ζαλίσουμε. Ούτε ή άλλως και οι μεγάλοι βρίσκοι εδώ έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα, από ό,τι καταλάβετε ότι εσείς να είστε πολύ μάγκες. Τώρα, φτάνουμε σε ένα σημείο όπου δεν είναι δυνατόν τα φωτόνια να διαδίδονται στο πλάσμα. Μπορεί να φανταστεί κάποιος γιατί. Πότε δεν διαδίδεται το φως σε ένα υλικό. Στο τραπέζι διαδίδεται, είναι διαφανές στο τραπέζι. Σας ρωτάω, πότε είναι ένα υλικό, είναι αδιαφανές. Όταν απορροφάω το υλικό. Ωραία, γιατί απορροφά. Πότε απορροφά ένα υλικό. Το μαύρο σώμα. Γενικότερα το φως απορροφάται από τα ηλεκτρόνια των ατόμων. Αν δεν έχεις άτομα, το φως είναι ελεύθερο να διαδίδεται. Αν εμφανιστούν άτομα, τότε τα ίδια τα ηλεκτρόνια από τα άτομα θα απορροφούν το φως. Αυτό το έχουμε περίπου. Το έχουμε. Στα μέταλλα που έχουν ανακλαστική ικανότητα υπάρχουν ελεύθερα τα ηλεκτρόνια, δεν υπάρχει αναγκαστικά η απορρόφηση από τα άτομα, γι' αυτό είναι διαφορετικά. Στους μονωτές, ας πούμε, στα διελεκτικά στο τραπέζι, είναι καθαρά να είναι στη βάβηση με τα ηλεκτρόνια, απορροφείται πλήρως η ακτινοβολία. Ωραία. Οπότε, εγώ που είχαμε πλάσμα, όπου το φως σχετικά εύκολα μπορεί να διαβωθεί ακάθεκτο, προκειμένου να φτάσει σε ένα σημείο το οποίο δεν θα μπορεί να διαβίβεται, δηλαδή είναι αδιαφανές, δεν περνάει το φως, τι θα εμφανιστούνε, με αυτό που σας είπα μόλις, άτομα. Εντάξει, ωραία, πώς το λέω. Υπάρχει ένα στρώμα
όπου αρχίζουν να εμφανίζονται άτομα. Δηλαδή, όπως σας είπα στην αρχή, υπήρχε πλάσμα το οποίο έχει χάσει όλα του, το οποίο αποτελείται από άτομα που έχουν χάσει όλα τους τα ηλεκτρόνια. Οπότε έχουμε ελεύθερους πυρήνες και ελεύθερα ηλεκτρόνια. Και φτάνουμε σε ένα σημείο που για κάποιο λόγο τα ηλεκτρόνια έχουν επιστρέψει στους πυρήνες τους και έχουν σχηματίσει πάλι άτομα. Μπορεί να φανταστεί κανείς γιατί έχει γίνει αυτό. Επειδή λατώνει τη θερμοκρασία. Ακριβώς. Τα άτομα χάνουν τα ηλεκτρόνια τους γιατί, αν αυξηθεί πολύ η θερμοκρασία, φανταστείτε ότι τρελαίνονται τα ηλεκτρόνια, αποκτούν πάρα πολύ κινητική ενέργεια και μπορούν να ξεφύγουν από τους πυρήνες. Δεν είναι αρκετή η ηλεκτρική ενέργεια ή η δυνάμεις που λόγει για να τα κρατήσει. Οπότε τι γίνεται, στο κέντρο, όπως είπαμε, είναι τόσο μεγάλες οι θερμοκρασίες όπου έχουν χαθεί εντελώς τα ηλεκτρόνια. Και σιγά σιγά, εφόσον βγαίνουμε προς τα έξω, επειδή για μεγαλύτερη επιφάνεια προσφέρεται η ίδια ενέργεια, αναγκαστικά να εμπαγώ επιφάνειας, φανταστείτε, θα πρέπει να πέφτει η θερμοκρασία. Εντάξει. Οπότε φτάνουμε σε ένα σημείο όπου έχει πέσει τόσο πολύ θερμοκρασία που αρχίζουν για πρώτη φορά να ξανασχηματίζονται άτομα. Οπότε αυτό από το στρώμα που βλέπουμε, που έχει αρχίσει να εμφανίζεται η ζώνη μεταφοράς, εκεί γίνεται η επανένωση του ηλίου 2. Δηλαδή το ήλιο που έχει 2 πρωτόνια και 2 νετρόνια, άρα και 2 ηλεκτρόνια, κανονικά έχει χάσει όλα του τα ηλεκτρόνια, και σε αυτό εδώ ακριβώς το σημείο, σε αυτήν εδώ την περιοχή, έχει αρχίσει να τα επανακτά, να τα παίρνει πίσω. Εντάξει. Αντίστοιχα, καθώς μειώνεται ακόμα περισσότερη θερμοκρασία, θα αρχίσουν να σχηματίζονται και άλλα άτομα. Δηλαδή υπάρχει άλλη μια περιοχή κάτω στη μέση που αρχίζει το υδρογόνο να παίρνει πίσω τα ηλεκτρόνια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ενώ είναι η ίδια τα στοιχεία, καθώς αλλάζουν οι συνθήκες σιγά σιγά, θα πρέπει να προσαρμοστούν άλλα φαινόμενα. Δηλαδή σας είπα ότι εγώ θα υπάρχει μια ζώνη μεταφοράς γιατί βρίσκεται εδώ πέρα η διάβαση του κύματος. Αν αλλάξει τόσο πολύ μια περιοχή όπου έχει και άλλα καινούργια άτομα, χωρίς να ξέρετε κάποιες φυσικές έννοιες από πίσω, μπορείτε να φανταστείτε ότι φαλάζει κάτι από εκεί πέρα, φαλάζει κάτι στη διάβαση. Ναι, όχι, ίσως γιατί. Ίσως, εντάξει. Οπότε, η ζώνη μεταφοράς τι είναι? Καλοριφέρ. Αυτή εδώ η περιοχή είναι πάρα πολύ ζεστή. Αυτή εδώ είναι πάρα πιο πολύ κρύα, γιατί έχουμε το διάστημα. Στο διάστημα τίνει να επικρατήσει το απόλυτο κενό και το απόλυτο μηδέν. Οπότε τι έχουμε, θερμαίνεται εδώ μια περιοχή. Επειδή θερμαίνεται, αυξάνεται η πυκνότητά του ως προς τις άλλες ψυχρότερες περιοχές. Αυξάνεται η πυκνότητα σημαίνει ανεβαίνει προς τα πάνω. Ανεβαίνει προς τα πάνω σημαίνει κάποια στιγμή που μπορεί να φτάσει στην επιφάνεια. Όταν φτάσει στην επιφάνεια, μειώνει τη θερμότητα. Αυξάνεται η πυκνότητά του. Μειώνει την πυκνότητα. Αφού μειώνει την πυκνότητα, ανεβαίνει προς τα πάνω. Ανεβαίνει προς τα πάνω, συναντάει τον έξω χώρο. Διώχνει τη θερμότητά του. Ψύχεται. Αφού ψύχεται, μεγαλώνει η πυκνότητά του. Συστέλλεται και διφύζεται. Είναι ακριβώς το ίδιο με τα σύννεφα. Είναι ακριβώς αυτό που ξέρουμε για τα θερμά στρώματα αέρα, τα οποία ανυψώνονται, για τα ψυχρά που κατεβαίνουν, που κάνουν τους ανέμους κτλ. Και είναι ακριβώς η δουλειά των καλοριφέρων, αν το πείτε έτσι. Εντάξει. Απλό. Οπότε εδώ πέρα τι έχει γίνει. Αφού δεν μπορεί να διακοφθεί το φως, αρχίζει να θερμαίνεται πάρα πολύ η ίδια ύλη, και ενώ εδώ πέρα δεν είχαμε να μεταφέρεται ύλη, δηλαδή δεν έφευγε ένα πρωτόνιο που μπορεί να φτάσει εδώ πέρα, αλλά απλώς διαβιβόταν το φως, γι' αυτό λέγεται και ζώνη ακτινοβολίας, εδώ πέρα έχουμε την ίδια την ύλη να μετακινείται. Δηλαδή ενώ εγώ γενικά υπήρχε μια στασιμότητα, εδώ πέρα θα αρχίσετε στην πραγματικότητα να βλέπετε στρώματα να μετακινούνται με αυτή τη κίνηση. Ωραία. Τώρα, η ζώνη μεταφοράς χωρίζεται σε δύο περιοχές. Η μία περιοχή που φτάνει μέχρι τη μέση είναι από εκεί που ξεκινάει η επανασύσταση του ηλίου, δηλαδή το ξανααναποκτά το ήλιο τα άτομά του, μέχρι το σημείο που αρχίζει το υδρογόνο να αποκτάει τα ηλεκτρόνια του. Δεν είναι τα άτομά του, τα ηλεκτρόνια του. Οπότε θα φανταστείτε ότι θα υπήρχαν εδώ κάποιοι μεγάλοι κύκλοι. Και αντίστοιχα από τη μέση, λίγο πιο πάνω και πέρα, μέχρι το τέλος, αναπτύσσονται άλλοι μικρότεροι κύκλοι. Αυτά τα δύο να τα θυμάστε, γιατί ουσιαστικά είναι υπέτη για δύο φαινόμενα που βλέπουμε στην επιφάνεια του ήλιου. Και όλα αυτά τα κάνουμε και τόση ώρα για να δούμε τα αποτελέσματα που θα υπάρχουν στην επιφάνεια του. Γιατί μόνο αυτά μπορούμε να δούμε. Εντάξει. Οπότε με αυτά τελειώνουμε για το εσωτερικό του ήλιου. Γενικά τι έχουμε. Σε όσο μεγαλύτερο βάθος φτάνουμε, τόσο μεγαλύτερη πίεση, τόσο μεγαλύτερη θερμοκρασία
τόσο μεγαλύτερη πυκνότητα. Καθώς βγαίνουμε προς το εξωτερικό, αυτά αλλάζουν. Επειδή αλλάζουν οι συνθήκες, θα αλλάξουν και τα διάφορα φαινόμενα. Σας είπα για παράδειγμα ότι ξαναεμφανίζονται άτομα σιγά-σιγά. Ουσιαστικά θα έχουμε εντελώς διαφορετική μετάδοση, μορφή διάδοσης ενέργειας. Ερωτήσεις, απορίες, σχόλια. Ναι. Πάνω δεν έχει σημασία, γνωστό πρέπει να είναι. Ναι. Διάμετρος. Ορίστε. Διάμετρος του ήλιου. 690.000 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω το διάγραμμα κάνω τι γράφει, δεν λέμε καλά. Θερμοκρασίες είναι. Έχει ψήτου. Α, τι γι' αυτό. Ναι. Αυτό είναι άσχετο, όπως μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η εικόνα. Εγώ είναι για εκπομπή στο νέο, δεν έχει σημασία. Και εγώ θέλω να το είπες. Κάνει κάποια εκατομμύρια χρόνια για να φτάσει ένα από το κέντρο μέχρι τη ζώνη αυτή. Μια και ρωτήσαμε για τη διάμετρο πάντως, πώς το ξέρουμε ότι είναι τόσο, πήγαμε και το μετρήσαμε. Όχι. Αυτό που γίνεται είναι να μετράμε από τη γη πώς είναι η γωνία του ήλιου, δηλαδή στον ουρανό τις 360 μοίρες, ο ηλιακός δίσκος πόσες μοίρες είναι. Ναι. Εντάξει. Αυτό είναι μισή μοίρα, 30 λεπτά. Επίσης, ξέρουμε την απόσταση γης ήλιου. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, θα το κάνουμε σε άλλο μάθημα για το πώς υπολογίσετε. Οπότε, λύνουμε αυτό με το τριγωνάκι. Οι γωνίες είναι πάρα πολύ μικρές, οπότε μπορούμε να θεωρήσουμε ορθογώνιο. Και βάζουμε ότι το μήτωνο θ, περίπου ίσο με το θ, θα ισούνται με DDR. Οπότε αυτό το μετράμε οπτική, αυτό έχει μετρηθεί αλλιώς, έτσι βρήκαμε τη διάμετρο. Απλώς επιβίζει τύχη θύλη. Ωραία. Τώρα σας ουσιαστικά σας έδειξα κατανομή περίπου θερμοκρασίας, πυκνότητας, στοιχείων κτλ. Από εκεί και πέρα μπορούμε να μελετήσουμε και την κίνηση. Δηλαδή, τι κάνει ο ήλιος. Είναι ακίνητα όλα τα στρώματα κατά τις άλλες συντεταγμένες. Περιστρέφεται με τον ίδιο τρόπο. Ξέρουμε ότι όλοι οι πλανήτες, όπως και η Γη, περιστρέφονται γύρω από τον άξονα τους. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και με τον ήλιο. Όμως, για παράδειγμα, η Γη κινείται σε όλα τα σημεία με την ίδια γωνιακή ταχύτητα, επειδή είναι στερεά. Εγώ σας περιέγραψα όμως ότι ουσιαστικά έχουμε πλάσμα, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ρευστό. Οπότε εμφανίζεται διαφορετική περιστροφή. Διαφορετική περιστροφή το έχουμε ακούσει πόσο. Όχι. Διαφορετική περιστροφή. Διαφορετική περιστροφή σημαίνει για το ίδιο σώμα να υπάρχει διαφορετική γωνιακή ταχύτητα αναλόγως το πλάτος για παράδειγμα ή την απόσταση από τον άξονα κτλ. Δηλαδή ενώ έχουμε στη Γη να είναι συμπαγές σώμα, δηλαδή όλα τα σημεία να περιστρέφονται με τον ίδιο τρόπο γύρω από τον ίδιο άξονα, στον ήλιο δεν το έχουμε αυτό. Αυτό που γίνεται είναι τι. Όσο πιο κοντά είμαστε στον ισημερινό, τόσο πιο γρήγορα μετακινούνται τα διάφορα στρώματα. Δηλαδή, αν ξεκίναγε ένα βελάκι από εδώ, από εδώ, από εδώ και από εδώ ταυτόχρονα, στον ίδιο χρόνο, το ένα θα έχει φτάσει εδώ, το άλλο θα έχει φτάσει εδώ, το άλλο εδώ και το άλλο ακόμα πιο μακριά. Θα έχει διαγράψει πολύ μεγαλύτερη γωνία τόξου. Ωραία. Άρα, όσο πιο κοντά στον ισημερινό, τόσο πιο γρήγορη περιστροφή. Τόσο πιο κοντά στους πόλους, τόσο πιο αργή. Και πάνω-πάνω μηδενίζεται. Αυτό για την επιφάνειά του. Κάτι παρόμοιο εμφανίζεται και κατά βάθος. Δηλαδή, όσο πιο βαθιά προχωράμε και συναντάμε σιγά-σιγά τον πυρήνα του ήλιου, πάλι τόσο πιο γρήγορα μετακινούνται τα διάφορα στρώματα. Αυτά υπάρχουν αρκετά βίντεο να τα πείτε. Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται να τα συγκρατήσετε. Απλώς είναι πάρα πολύ σημαντικό σημείο αυτό να το δείτε γιατί. Και το λέω στους ηλεκτρολόγους ειδικά. Το πλάσμα ουσιαστικά αποτελείται από φορτισμένη ύλη. Όποτε κινείται φορτίο, τι έχουμε. Ρεύμα. Το ρεύμα τι προκαλεί. Μαγνητικό πεδίο. Οπότε βλέπετε ότι σιγά σιγά σας είπα ποια είναι η δομή, η σύσταση, ποια είναι η κατανομή. Τώρα αρχίζω να σας λέω σιγά σιγά για την κίνηση. Οπότε να αρχίσετε να ετοιμάσετε σιγά σιγά για το μαγνητικό πεδίο. Το οποίο μαγνητικό πεδίο μαζί με τη διαφορετική περιστροφή που σας περιέγραψα ευθύνεται για τα περισσότερα χαοτικά φαινόμενα και τα πιο ενεργά φαινόμενα στον ήλιο. Αυτό είναι που σας έλεγα πριν, ότι με πιο κόκκινο είναι μεγαλύτερη ταχύτητα, με πιο μπλε είναι μικρότερη ταχύτητα.
Οπότε όσο πιο κοντά στο μεσημερινό, τόσο μεγαλύτερη ταχύτητα. Και όσο πλησιάζουμε πάλι κατά βάθος, ακόμα περισσότερη. Και στους πόλους πολύ μικρή. Ένα βιντεάκι για να το καταλάβετε. Εδώ πέρα δείχνει τη διάρκεια περιφοράς. Δηλαδή σου λέει ότι για να, στον πόλο, για να, εδώ κοντά στους πόλους, για να κάνει μια περιστροφή γύρω από τον εαυτό του, φέρει 34 μέρες. Και το MOV σημαίνει ότι φέρει μόλις 24,5 μέρες. Δηλαδή περίπου το βλέπω έχουμε εδώ 27 μέρες. Όλες αυτές οι περιοχές περιστρέφονται όπως φαίνεται εδώ πέρα μέσα σε 24 μέρες. Οι υπόλοιπες περιοχές σε 34 και ο μέσος όρος είναι 27 μέρες περίπου. Και γι' αυτό λέγεται διαφορετική, γιατί βλέπετε ότι φαίνεται και εδώ πέρα από τα τόξα που βλέπετε εδώ πέρα. Κοιτάξτε πόσο αργά είναι η κίνηση εδώ πέρα και πόσο πιο γρήγορο είναι εδώ. Αυτό είναι η διαφορετική περιστροφή. Η διαφορετική περιστροφή δεν είναι αποκλειστικό χαρακτηριστικό του ήλιου, αλλά εμφανίζεται σε οποιοδήποτε σώμα το οποίο έχει το χαρακτηριστικό ρευστού. Δηλαδή και ο Δίας, για παράδειγμα, που είναι μόνο από αέρια, εμφανίζει διαφορετική περιστροφή. Πρακτικά, με αυτό που σας είπα, γιατί και η Γη παρουσιάζει μια διαφορετική περιστροφή. Παρουσιάζει. Ναι. Μήπως γιατί αποτελείται από το 70% από θάλασσα. Καλά, είπατε και τις δύο απαντήσεις. Λοιπόν, το ένα που είπε ο Νίκος, το εσωτερικό της Γης, ναι, στερεό, αποτελείται από μάγμα, τη λάβα που βλέπουμε. Αυτό είναι υγρό. Οπότε, δεν σημαίνει ότι ο στερεός πλοιός της Γης θα πρέπει να περιστρέφεται με την ίδια ταχύτητα με το εσωτερικό της. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή είναι διαφορετική η περιστροφή του εσωτερικού της Γης, εμφανίζεται και στη Γη ένα μαγνητικό πεδίο. Σας είπα ότι η περιστροφή, η διαφορική περιστροφή, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για την εμφάνιση μαγνητικού πεδίου. Και το άλλο που είπες εσύ, είναι ότι αφού έχουμε νερό, το νερό είναι υγρό, δεν σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθεί τη στεριά. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο υπάρχει και τριβή μεταξύ στεριάς και του νερού. Και γι' αυτό επιβραβεύεται και η ίδια περιστροφή της Γης. Εντάξει. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Αυτή είναι και τους ανέμους επίσης. Ναι, και αυτά. Δηλαδή, και η ατμόσφαιρα. Στα απλά έχει πιο ήπιους ανέμους από ό,τι έχει τυφώνει στον σημερινό. Ακριβώς. Ναι, αυτό. Με τους ανέμους. Θα το έχετε πει σε διαγράμματα, θα το έχετε ακούσει στη γεωγραφία ότι στον ισημερινό τα ρεύματα γίνονται με μεγαλύτερη ταχύτητα από τους πόλους. Εντάξει. Και φανταστείτε ότι όπως υπάρχει εκεί μια ανακύκλωση που πάει από τον πόλο προς τον ισημερινό, ζεσταίνονται τα ρεύματα και επιστρέφουν, εμφανίζεται και μια τέτοια περίπτωση και στον ήλιο. Αυτό δεν το είπα. Δηλαδή, σας είπα ότι υπάρχει μια ροή η οποία κάνει τέτοια τόξα στη ζώνη μεταφοράς. Το έχουμε αυτό. Αλλά παράλληλα με αυτό που σας είπα τώρα, κατά αντιστοιχεία με τους ανέμους στη Γη, τι έχουμε, από τις ζεστές περιοχές του ισημερινού, να κινείται η ύλη προς τους πόλους και να επιστρέφει. Είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που εμφανίζεται στη Γη στην ατμόσφαιρά της και τους ανέμους. Εντάξει. Υπάρχει άλλο ένα βίντεο που έχει γενικά όλες τις περιστροφές μέσα. Μην ανησυχείτε αν με τα πιάνετε από τώρα, να τα κρατάτε σιγά σιγά και μετά θα σας εμφανίζονται όλα μαζί. Ωραία. Αυτό είναι καλό. Μπορεί, φαντάζεστε κάποιος τι είναι. Ορίστε. Γεια σας. Ο Λιώσκι. Λοιπόν. Είναι διακοιμάσεις σε πειραγμένη κλίμα. Είναι διακοιμάσεις της επιφάνειας του ήλιου. Τις οποίες για να μπορέσουμε να τις δούμε, τις έχουν παρατραβήξει λίγο και να είναι ορατές. Ωραία. Βλέπουμε δηλαδή διάφορους σπασμούς ακανόνιστους στην επιφάνεια του ήλιου. Αυτοί σε τι μπορεί να οφείλονται, έχω πει κάτι. Σε εκρήξεις. Κάτι άλλο. Σαν τα κινήσεις. Πολύ καλά. Και κάτι άλλο. Όταν θέλεις. Σας περιέγραφα μια βαλβίδα πριν. Σας έλεγα ότι αν αυξηθεί πολύ η θερμοκρασία, διαστέλλεται ο πυρήνας. Κρυώνει, ξανασυστέλλεται. Συστέλλεται, αυξάνει τη θερμοκρασία, ξαναδιαστέλλεται. Από εκεί έχετε παλμούς, ταλάντους. Και γι' αυτό τον λόγο έχουν αρχίσει να θεωρούν ότι ο ήλιος μας μπορεί να θεωρηθεί μετά πλητός αστέρας.
Μεταβλητό σημαίνει ακριβώς να εμφανίζει μια τέτοια μεταβολή στη λαμπρότητα και στον ρυθμό παραγωγής ενέργειας. Οπότε έχουμε αυτή τη διαδικασία. Έχουμε το γεγονός ότι μπορεί να συμβαίνουν εκρήξεις. Και έχουμε και ακόμα. Εσύ το πείτε, κόλλησα. Όχι, όχι. Είπαμε και ένα τρίτο. Ναι. Η μεταφορά ρευμάτων και όλα αυτά που περιγράψαμε προηγουμένως. Οπότε τόση ώρα σας περιέγραφα ότι υπάρχει μια κίνηση στο εσωτερικό του ήλιου. Αυτή η κίνηση όταν φτάσει στην επιφάνεια του ήλιου, προφανώς πρέπει να εμφανιστεί. Δεν γίνεται στο εσωτερικό να γίνει το χαμός, να σας λέω ότι μεταφέρεται ενέργεια και ύλη προς το εξωτερικό και στην επιφάνεια του να μην εμφανίζεται τίποτα. Εντάξει. Οπότε, αν πιάσουμε και μελετήσουμε πώς είναι αυτή η παλμή, αυτό είναι ακριβώς το ίδιο με προϊόντα που αντί για νυψώματα ή βάθη έχουν αντίστοιχα χρωματιστεί με άλλο χρώμα για να μπορούμε να το δούμε. Μπορεί να φανταστεί κάποιος να ξέρει πώς βλέπουμε ότι κάτι είναι πιο βαφή, πιο ψηλά ή πιο χαμηλά ή ότι πάλι το προς τα πάνω προς τα κάτω. Φαινόμενο Ντόπλερ. Πώς ξέρουμε για φαινόμενο Ντόπλερ? Χαίρομαι. Ωραία. Στο φαινόμενο Ντόπλερ τι έχουμε? Έχουμε ότι όταν έχουμε ένα σώμα το οποίο εκπέμπει ακτινοβολία, κινείται, τότε το πώς αντιλαμβανόμαστε το φως που εκπέμπει αλλάζει. Δηλαδή όταν απομακρύνεται ένα αντικείμενο, το βλέπουμε πιο κόκκινο, όταν πλησιάζει το βλέπουμε πιο μπλε. Οπότε αν είχαμε έναν παλμό και το βλέπαμε στην κλίμακα του χρόνου, μέσα από φαινόμενο Ντόπλερ, αν παίρναμε συνεχώς το φάσμα του ήλιου, θα βλέπουμε σε κάποιο χρόνο να γίνεται πιο μπλε μια γραμμή, μετά πιο κόκκινη, μετά πιο μπλε, μετά πιο κόκκινη. Από εκεί βρίσκουμε την περίοδο, μπορούμε να βρούμε πόσο είναι το ύψος της θαλάτωσης, πόσο χρόνο κρατάει και τα πάντα. Καλό. Το μπλε δεν είναι πιο σωστό και το μπλε. Ω, εδώ σκύβει τα πράγματα. Ναι, αλλά όταν κοιτάς το σύμπαν, ας πούμε, το βλέπεις κάτι μπλε, είναι εξαιρετικό. Ναι, εντάξει. Είπαμε ότι από την κανονική ακτινοβολία που εξέπεμπε, προς τα που θα έταινε. Κάτι μπορεί να είναι μπλε. Αν φαίνεται μπλε, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να γίνει ακόμα πιο μπλε, μοβ δηλαδή. Αν ήταν μοβ, θα το βλέπεις σε περιόδες. Πόσο πολύ δηλαδή το θερμότητα από την απόσταση, αυτό είπες ότι το, η απόσταση είναι άσχετο. Άλλο να βλέπεις το χρώμα ενός αστεριού που είναι μπλε και άλλο να βλέπεις κάθε γραμμή του φάσματος. Εγώ μπορώ σε ένα μπλε αστέρι να βλέπω κίτρινη γραμμή. Ναι, για το φάσμα. Ωραία. Για όσους δεν ξέρουν για το φαινόμενο Ντόπλερ, σίγουρα θα το έχετε συναντήσει στον ήχο. Όταν περνάει ένας φαινοφόρος και σας πλησιάζει, ακούτε να γίνεται πιο τσιριχτή η φωνή. Όταν φεύγει και απομακρύνεται από εσάς, το ακούτε να είναι πιο βαρύς ο ήχος. Αυτό τι σημαίνει, ότι έχει αλλάξει συχνότητα. Η σιρήνα συνεχώς το ίδιο εκπέμπει, δεν έχει αλλάξει ο ήχος. Αλλά όταν σας πλησιάζει, σας φαίνεται ότι η συχνότητα έχει μικρύνει. Όταν απομακρύνεται, σημαίνει ότι η συχνότητα έχει αυξηθεί. Εντάξει. Έχουμε τόσο ευαίσθητα όργανα που μπορούν να το πιάσουν. Φαντάζομαι. Ωα, άπειρα. Απλά η μεταβολή είναι τόσο μεγάλη. Ταχύτητα. Που είναι αρκετή για να γίνει αυτή η μεταβολή. Μάλλον και ήταν πολύ μεγάλη ταχύτητα. Φουσκώνει, ας πούμε, και φουσκώνει το βουνό. Έχουμε τόσο ισχυρά όργανα, μπορώ να σας πω, ότι μπορούμε να βρούμε με ακρίβεια μέτρου τους παλμούς στον ήλιο. Και σας λέω με ακρίβεια μέτρο όταν ο ήλιος είναι, είπαμε, διάμετρος 1,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Δηλαδή το μέτρο μπροστά του είναι τίποτα. Δηλαδή για να παλώταν σημαίνει ότι θα έπρεπε να είναι αφαιρετικά ακίνητος και να χρωίζει κάτι και να το βλέπουμε. Είναι πάρα πολύ καλά τα όργανα που έχουμε. Αυτή είναι η φασματογράφη. Θα δούμε για τα φάσματα αναλυτικά μετά. Μη φοβάστε, θα αρχίσουν να δένουν σιγά σιγά. Αυτό λοιπόν τι διάγραμμα είναι? Είναι ένα διάγραμμα το οποίο αντί να πάρω τα χρώματα του ήλιου, τι έχω πάρει? Ακριβώς το φαινόμενο Ντόπλερ. Έχω πάρει οι φωτεινές περιοχές να είναι αυτές που απομακρύνονται και οι σκοτεινές αυτές που πλησιάζουν. Οπότε τι έχουμε? Αφού ο ήλιος περιστρέφεται έτσι, αυτές εκεί οι περιοχές μας πλησιάζουν. Αυτές εδώ απομακρύνονται. Στο κέντρο δεν γίνεται τίποτα, είναι ακίνητος προς εμάς. Και ενδιάμεσα έχουμε όλα τα υπόλοιπα στάδια, από το μέγιστο μέχρι το ελάχιστο, από το μέγιστο απομάκρυνσης μέχρι το μέγιστο απομάκρυνσης μέχρι το μέγιστο προσέγγισης. Προσέξτε όμως. Από εδώ φαίνεται λοιπόν, για παράδειγμα αυτή εδώ η περιοχή, ότι εντάξει, αλλάζει η ταχύτητα λόγω της περιστροφής, αλλά αυτό εδώ πέρα οφείλεται στους φαλμούς. Δηλαδή αυτό εδώ για να πέρα, για να είναι τόσο πολύ φωτεινό,
και για να έχει αλλάξει, σημαίνει ότι ο φίλος του σπανούς είναι σε κάποια άλλη κίνηση. Αντίστοιχα εδώ πέρα, δεν βλέπετε κάτι ομογενές, δεν είναι η υφή πάρα πολύ λεία για να το διακρίνετε. Μπορείτε να δείτε ότι όλες αυτές οι μεταβολές οφείλονται καθαρά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, οφείλονται καθαρά σε κάποια άλλη κίνηση, αφού μελετάμε τον Ντόπλερ. Αυτό ακριβώς είναι η πανή. Εντάξει. Αυτό το ονομάζουν και Doppler Gram. Τώρα σε ελληνικά. Ντοπλερογράφη. Μ' άρεσε. Λοιπόν. Αυτό θα σας άρεσε λίγο, δεν γίνεται. Είναι τρελή μάγκια. Ωραία. Ή το πλερόγραμμα. Ορίστε. Ή το πλερόγραμμα. Ναι. Το πλερόγραμμα. Λοιπόν. Και πού είναι αυτό, μια και κλείνουμε, που σας έλεγα για το φαινόμενο Doppler, είμαστε εδώ με το τηλεσκοπιάκι μας και τον αισθητήρα που παίρνει το φάσμα. Όταν πλησιάζει ένα αστέρι ή ένα σωματίδιο, δηλαδή αυτό εδώ, θα μπορούσε όλο αυτό εγώ να είναι ο ήλιος και αυτό εγώ να είναι το χείλος από τη μία μεριά. Όταν πλησιάζει, μας φαίνεται το φως πιο μπλε, όταν απομακρύνεται πιο κόκκινο. Γιατί αλλάζει το οπτικό σχήμα τόσο όπως το αντιλαμβανόμαστε. Και πρακτικά, τι βλέπουμε, όταν παίρνουμε το φάσμα ενός αστέρα, που από τι αποτελείται, οι περιοχές, οι οποίες είναι γραμμές απορρόφησης, θα πούμε γιατί στη συνέχεια εμφανίζονται αυτές οι γραμμές, αυτό είναι όταν φάγαμε ένα ακίνητο αντικείμενο. Οι ίδιες αυτές γραμμές έχουν μετακινηθεί προς το κόκκινο. Βλέπετε ότι εγώ ήταν, τα χρώματα ένα προς ένα είναι ίδια εδώ πέρα. Οι ίδιες οι γραμμές πάνω στα χρώματα έχουν μετακινηθεί από ό,τι βλέπετε. Ενώ εδώ πέρα ήταν πολύ κοντά πορτοκαλί-κόκκινο, κίτρινο. Αυτές οι δύο και όλες οι άλλες έχουν μετακινηθεί προς τα δεξιά. Έχουν πάει όλες προς το κόκκινο. Αυτό λέγεται μετάφραση προς το ερυθρό. Είναι όταν έχουμε την απομάκρυνση. Και κατά τη στοιχεία, όταν έχουμε την προσέγγιση, βλέπετε ότι όλα έχουν πάει προς το μπλε. Και αντιλαμβάνεστε ότι όσο περισσότερο αυξάνεται η ταχύτητα, τόσο μεγαλύτερη μετατόπιση έχουμε. Οπότε, ή μπορούμε να έχουμε live με πάρα πολύ ακρίβεια, να βλέπω κάθε κλάσμα του δευτερολέπτου προς τα πού πάνε αυτές οι γραμμές, σχετικά δύσκολο, ή αν άφηνα το φάσμα έτσι για λίγο και το έπαιρνα, θα βλέπα αντί να βγω μια καθαρή γραμμή εδώ πέρα, να έχει μετατοπιστεί λίγο προς τα δεξιά. Παράλληλα λίγο προς τα δεξιά, αυτά να έχουν πάει μαζί, οπότε δεν θα βλέπω καθαρές γραμμές, θα βλέπω να έχουν αποκτήσει ένα εύρος. Οπότε αντί να μετράω live τι γίνεται, θα μπορούσα απλώς να μετρήσω το εύρος για να βρω ακριβώς πόσες είναι οι ταχύτητες, ίσως να βρω το πλάτος της θαλάντας κτλ. Εντάξει. Το Doppler λοιπόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, σας είπα εδώ πρακτικά για την θαλάντωση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε άλλη κίνηση. Και από ό,τι θυμάμαι, μάλλον θα το χρησιμοποιήσουμε και μετά σε κάτι άλλο. Να ρωτήσω. Ναι. Δηλαδή, όταν υπάρχει εξάρτητη τόξη, ας πούμε, δεν μετοπίζονται παράλληλα όλες οι γραμμές, αλλά αυξάνεται το έργος, έτσι. Όχι, όχι, όλες οι γραμμές μετακινούνται, όλες. Παράλληλα, εγώ δεν ξέρω τι ακούσει. Όχι, όχι, όχι. Με αυτός είναι ο τρόπος που ξεχωρίζουμε τα διάφορα συστατικά. Όλες οι γραμμές μεταξύ τους εδώ πέρα, τι γίνεται να αλλάξουν. Αυτές οι αποστάσεις σημαίνουν διαφορές ενέργειες σε μετάβαση από μια κατάσταση σε μια άλλη. Φανταστείτε ότι αυτή η γραμμή μπορεί να είναι όταν το ηλεκτρόνιο του υδρογόνου απορροφά ένα φωτόνιο από την τάδε θέση. Αυτή εγώ μπορεί να είναι όταν το ηλεκτρόνιο του υδρογόνου απορροφά ένα φωτόνιο από μια άλλη θέση. Και αυτά είναι κοβαντισμένα, δηλαδή είναι συγκεκριμένες περιοχές. Αυτό που είπες μετράμε το εύρος που είπες. Ναι, αυτό που είπα για το εύρος είναι ότι αφού μελετάω μια περιοχή που πάλεται, αντί να κοιτάω live ότι α, ξεκινάει από εγώ, πάει από εκεί, μετά πάλι πάει από εκεί, απλώς το αφήνω να καταγράφει η μηχανή και έχει καταγράψει, έχει μαυρίσει και η περιοχή που έχει πάει προς τα δεξιά και μετά προς τα αριστερά, μετά όλο το εύρος μαζί και βρίσκω. Αυτό. Να συνεχίσουμε ακόμα για τον ίδιο λόγο. Γενικά για τους αστέρους. Για τον γενικά. Ο ήλιος αστέρι είναι, οπότε... Έχετε δει καθόλου να καταγράφετε... Αν δείτε λοιπόν στο Facebook, συγγνώμη, μια μικρή παρένθεση. Αν δείτε λοιπόν στο Facebook ή στα site όλων αυτών που κάνουν φωτογράφηση στο υδρογόνο Α, αυτό ήθελα να πω ακριβώς, αλλά φαίνεται πολύ, πολύ εύκολα. Αν δείτε με ένα τηλεσκόπιο υδρογόνο Α, αυτά τα κορονάντα, τα κλασικά κτλ., θα δείτε. Δεν το έχουμε ανοίξει το κορονάντα.
Λοιπόν, θα δείτε ότι η μία μεριά του χείλους είναι πιο φωτεινή από ότι είναι η άλλη. Αυτό γίνεται λοιπόν και έχει περισσότερες λεπτομέρειες από ότι η άλλη. Αυτό γίνεται γιατί, όταν κεντράρουμε το φίλτρο, το κεντράρουμε σε μια συγκεκριμένη συχνότητα, στα 656,28 νανόμετρα. Έτσι. Εκεί λοιπόν όμως, επειδή ο ήλιος από ένα σημείο του έρχεται προς τα εμάς, από τα τέρμα αριστερά, ας το πούμε έτσι, έρχεται προς τα εμάς, ενώ από τα τέρμα δεξιά φεύγει προς τα εμάς λόγω της ιδίου περιστροφής, βλέπουμε ελαφρά μικρή μετατόπιση. Το 656,28 που κεντράρουμε εμείς είναι ακριβώς στο κέντρο του ηλιακού δίσκου. Δεξιά και αριστερά από εκεί βλέπουμε λίγο μετά και λίγο πριν. Άρα λοιπόν εκεί έχουμε τον Ντόπλερ. Είναι το ίδιο με τη φωτογραφία που μας έδειξε αμέσως μετά, την επόμενη φωτογραφία. Δηλαδή τι λέει ο Ιάκωβος, ότι εγώ στο τηλεσκόπιο μου, όταν θέλω να δω τα χαρακτηριστικά μιας συγκεκριμένης περιοχής, θα πάω να μελετήσω μια συγκεκριμένη συχνότητα. Οπότε τι λέει, ωραία, δεν με νοιάζει όλο το φάσμα, θα ψάξω μόνο εδώ πέρα, το φίλτρο μου προσπαθώ να είναι όσο πιο ακριβές είναι, και επειδή ακριβώς, ναι, φανταστείτε ότι μελετάω αυτήν εγώ την περιοχή, επειδή ακριβώς έχω βάλει εγώ το φίλτρο να κοιτάει αυτό εδώ, το χείλος το οποίο απομακρύνεται θα μου έχει ξεφύγει και δεν θα μπορώ να το ανοιχνεύσω. Και κατά τη στοιχεία, το χείλος το οποίο έρχεται προς τα εμάς θα έχει μετατοπιστεί προς την περιοχή που μελετάω, οπότε θα το δω. Είναι εδώ πέρα, έτσι. Φέρτε το κάτω. Το ένα μου έχει ξεφύγει, φέρτε το κάτω, το ένα έχει πάει από εδώ, εδώ. Δηλαδή το έχω δει. Κάτω την επόμενη γράμμα, δηλαδή το πιο εύκολο, που θα περίεται πολύ το πράγμα. Ναι. Αυτό είναι στο μπλε, γιατί εκεί πέρα μπερδεύει. Η μόνη. Εντάξει. Να σου κάνω λίγο. Ναι. Η άλλη φωτογραφία που μας έδειξες που ήταν από την μια πλευρά σε αυτή εδώ, ναι. Νομίζω ότι στην πραγματικότητα πρέπει να το φωτεινό από το μας πλησιάζει, το φωτεινό έχει υπομορφωθεί. Απλώς σαν χρώμα είναι πιο προς το κόκκινο αυτό που... δεν είναι θέμα σαν χρώμα. Το χρώμα δεν μας ενδιαφέρει ποτέ όταν κάνουμε παρατήρηση του ήλιου. Το χρώμα είναι κάτι τεχνητό. Αυτό που λέει και τον Φέλη λέει πολύ καλά εδώ από κάτω στην κλίμακα είναι ότι όσο πιο φωτεινή είναι η περιοχή, τόσο πιο γρήγορα προσεγγίζει προς τα εμάς. Αυτή εδώ η περιοχή έρχεται... Έρχεται κατά μας το συν στα Ντόπλερ είναι κάτι που πλησιάζει προς τα εμάς. Το πλήν είναι απομακρύνεται από εμάς. Οπότε λοιπόν τι σου λέει, ότι αυτό εδώ το κομμάτι έχει αρνητική ταχύτητα από εμάς 2 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Ενώ αυτό εδώ το κομμάτι του ήλιου έχει θετική ταχύτητα προς εμάς 2 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Αυτό στην πράξη μας δείχνει την ιδία περιστροφή του ήλιου. Έτσι. Τίποτα άλλο. Δηλαδή αυτό που πλησιάζει εδώ πέρα από την άκρη, με αυτό το βλέπετε το πιο. Δεν είναι πάντα όμω. Μπορεί να το βάλει στον υπολογιστή να στη συγκεκριμένη φωτογραφία. Σε άλλη φωτογραφία μπορεί να είναι ανάποδο. Μπορούμε να τα βάλουμε πράσινα. Δεν έχει σημασία. Πράσινα προ τα κάτω. Ναι. Αυτό που γίνεται είναι ότι στα τηλεσκόπια συνήθως αντιστρέφεται το είδωλο. Μπορεί να σου βάλει το βορρά νότο σκέτο ή να σου βάλει και το βορρά νότο και την ανατολή δύση. Τρέψει το ύβολο και το αφήνουν έτσι. Σε κάθε περίπτωση όταν πλησιάζει είναι πιο από την ώρα λίγο και όταν το μοτιβούμε. Το βλέπουμε ράβο βλέπετε. Άρα παρατηρώντας τον ήλιο από τη γη κινείται από αριστερά προς τα δεξιά. Από ποιο ημισφαίριο. Λοιπόν, τα πάντα επειδή οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικάνοι δεν ξέρετε εγώ τι, όλα τα λέμε ορθή φορά και τα λοιπά ως προς το βόρειο ημισφαίριο. Δηλαδή, αν εγώ είμαι βόρειο ημισφαίριο τώρα ή από κάτω είναι νότιο ημισφαίριο και εσείς είστε ο ήλιος, εσείς θα περιστρεφόσαστε στα... Νομίζω δεν έχει σημασία βόρειο ημισφαίριο, τόσο μακριά ημισφαίριο. Ένας πρωθυπουργός Αυστραλίας είχε πει το εξής, αυτό που για τους Ευρωπαίους είναι από Ανατολή, για εμάς είναι εγγύς βοράς. Δηλαδή, ο ήλιος είναι η περιστροφή είναι η ίδια με... Έχει τον ίδιο, φανταστείτε περίπου τον ίδιο άξονα με την περιστροφή της Γης και την ίδια φορά. Αν η Γη περιστρέφεται έτσι, θα μπορώ να παρακολουθήσω και ο ήλιος φανεί έτσι.
Προσέξτε να δείτε. Ναι. Αυτό είναι η γη. Ναι. Έχετε ένα ανθρωπάκι το οποίο τα πόδια του είναι κάτω, ναι. Ναι. Αλλά είναι εδώ. Οπότε λοιπόν τον βορρά τον βλέπει επάνω. Αλλά το ίδιο ανθρωπάκι μετακινηθεί, πάει στο νότιο ημισφαίριο, τα πόδια του είναι ανάποδα. Οπότε θεωρητικά για εκείνον ο νότος ο δικός μας είναι ο βορράς ο δικός του. Γιατί υπάρχει σταθερός μια αναφορά. Ναι, και γι' αυτό, και γι' αυτό λέμε για παράδειγμα στον Δία, ας πούμε, ότι το σωστός προσανατολισμός του ειδόλου, φέρνω ένα τυχαίο παράδειγμα τώρα το Δία, είναι η μεγάλη κόκκινη κοιλίδα να είναι επάνω και η φορά της να είναι η περιστροφή της από τα αριστερά προς τα δεξιά, έτσι όπως βλέπουμε την εικόνα. Δηλαδή ανάποδο όπως το βλέπαμε τώρα, με σωστό είδωλο από τηλεσκόπιο από το βόρειο ημισφαίριο. Είναι τη στιγμή αυτή. Παρακαλώ, δεν βλέπουμε να πάει προς τα δεξιά υπόγα. Ναι. Δεν έχει σημασία. Δεν είναι γη να πεις πάνω κάτω. Στο διάστημα μπορεί να στραβά. Είναι μια ασφάλεια αυτή η γνώση. Να ξέρω πού βρίσκουμε, τι γίνεται. Καλά, δεν θα βγάλει τον προσανατολισμό από τη φορά περιστροφής του ήλιου. Όχι, δεν μπορούσα να πει και δεν μπορώ. Λοιπόν, το πτολεμαϊκό μοντέλο. Δεν με ρωτήσατε μόνο ένα πράγμα. Σας είπα για τις θαλαντώσεις και όλα αυτά. Και πριν, σας είπα για το εσωτερικό του ήλιου. Κανένα δεν τον νοιάζει πώς τα μάθουμε όλα αυτά για το εσωτερικό του ήλιου. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα με το εκπαιδευτικό σύστημα. Μας τα δίνουν έτσι, χωρίς ανάλυση. Λοιπόν, κανένας δεν ρωτάει, όχι ότι... Εμένα το αγαπημένο μου πράγμα... Σας πιστεύουμε σε αυτά που μας λέτε. Λάθος. Εμένα το αγαπημένο μου πράγμα, και νομίζω ότι έτσι θα έπρεπε να διδάσκεται και να πίνει τη γνώση και μετά να μπαίνει σε λεπτομέρειες κτλ. Είναι να βρεις πώς να βρεις όλα αυτά. Για παράδειγμα, από τα νούμερα, μπορεί να θυμάμαι 5 νόμους, 6 μοντέλα και να σας βγάζω τα νούμερα αμέσως. Πριν με ρωτήσατε πώς είναι η ακτίνα του ήλιου, θυμάμαι μόνο την ακτίνα του ήλιου και την ακτίνα της γης, μπορώ να σας βγάλω όλα τα άλλα μέγεθη στον ουρανό του ηλιακού σύστημα. Την ακτίνα σε διάμετρος. Επί δύο ο διάμετρος. Καλά, δεν πρέπει να είναι για διάμετρο, μισό εγώ. Οπότε, και γενικά και αν ανοίξετε τα βιβλία αστρονομίας, τα περισσότερα τα οποία εκλαϊκεύουν την επιστήμη, λένε ο ήλιος είναι μια μπάλα πλάσματος, έχει τάδε θερμοκρασία, τόση πυκνότητα, τόση μάζα. Δεν θα βρείτε πουθενά να σας λέει ούτε πως βρήκαν τη μάζα, ούτε πως βρήκαν την πυκνότητα, ούτε τίποτα. Ψάξτε το, σας προκαλώ. Και το άλλο χειρότερο, αν βρείτε ασκήσεις, θα είναι μόνο για την εφαρμογή των τύπων και μπορεί να σας έχουν και ανάποδα το κόνσεπτ. Δηλαδή, ενώ είχαν χρησιμοποιήσει μια μεταβλητή για να βρουν μια άλλη, στην άσφα σας τα έχουν ανάποδα. Τέλος πάντων, τώρα έβαλα το άχτι μου, οπότε επιστρέφουμε στο προκείμενο. Αυτό που γίνεται στον ήλιο και ο τρόπος με τον οποίο εντοπίζουμε πώς είναι το εσωτερικό του ήλιου, όλα η σύστασή του, σε ποιο βάθος είναι το κάθε τι, πού γίνει οι διάφορες αλλαγές, είναι ακριβώς το ίδιο που γίνεται με τη γη. Έχετε κοιτάξει ποτέ, έχετε ψάξει, έχετε μάθει πώς ξέρουμε πώς είναι το εσωτερικό της γης. Είναι από τη διάδοση των σεισμικών κυμάτων. Τη διάδοση των σεισμικών κυμάτων. Δηλαδή, στο σεισμό τι έχεις. Έχουμε εδώ πέρα τη γη. Γίνεται ένα σεισμό στο κέντρο. Διαδίδονται τα διάφορα σεισμικά κύματα. Και οπότε όταν έχουμε ένα κύμα, τι γίνεται. Όταν ένα κύμα συναντάει ένα διαφορετικό μέσο, ανακλάται, διαφλάται και μπορεί να μην μπορεί να μεταδοθεί καν αναλόγως το πώς είναι. Οπότε για παράδειγμα, υπάρχουν τα διαμήκη και τα εγκάρσια κύματα και στους σεισμούς. Υπάρχουν περιοχές όπου από τον πυρήνα περνάει μόνο μία μορφή των κυμάτων. Οπότε αν γινόταν εδώ σεισμός, θα ξεκίναγε εγώ, δεν θα πέρναγε. Θα το έβλεπε αυτός εγώ, θα το έβλεπε αυτός εγώ και οριακά αν πέρναμε την εφαρμογή, θα το έβλεπε και αυτός εδώ. Οπότε αν παίρνατε όλα τα σημεία, θα ξέρατε από απλή τριγωνομετρία ότι οπ, εδώ πέρα συναντάει κάτι διαφορετικό. Συναντάει τον πυρήνα της γης, για παράδειγμα. Οπότε ξέρουμε ότι η ακτίνα του πυρήνα είναι τόσο, το βρήκαμε. Μετά γίνεται κάποιος άλλος σεισμός, άλλα κύματα. Οπότε πάλι με τη διάδοση βρίσκουμε καινούργιο στρώμα. Και σε κάθε διαφορετικό στρώμα, σε κάθε διαφορετικό υλικό, έχουμε άλλη ταχύτητα διάδοσης. Όπως το φως τρέχει πιο αργά στο νερό, για παράδειγμα, τότε πιο αργά θα τρέχει σε λιγότερο πυκνό υλικό οποιοδήποτε κύμα. Ένα ακουστικό κύμα. Ένα κύμα διάδοσης της ενέργειας που λέγαμε. Οπότε,
Αφού εδώ πέρα για παράδειγμα στον πυρήνα θα διαμείβεται πιο γρήγορα, εδώ πέρα πιο αργά, εδώ πέρα πολύ πιο γρήγορα γιατί είναι στερεός φλοιός, αν παίρνετε από διάφορες περιοχές τους χρόνους, τη διαφορά του χρόνου που έκανε να φτάσει από εδώ, εδώ και εδώ, μπορείτε να βρείτε ακριβώς με απλή γεωμετρία σε ποια ακριβώς σημεία, σε ποιες ακριβώς αποστάσεις από το κέντρο της γης έχουμε μεταβολή των συστατικών. Και έτσι έχουν βρει ότι ο πυρήνας είναι έτσι, έχει κυρίως ύβριο και νικέλιο, μετά είναι ένας υγρός μανδύας, μετά έχουμε την υπομανδία, μετά έχουμε τον φλοιό κτλ. Ωραία. Να ρωτήσω, η γύρω της σεισμή ακόμα και στο κέντρο της γης που βοηθούνται, σε όλες τις δηλαδή γύρω της σεισμή, γιατί εγώ αυτό που ξέρω ότι η γύρω της σεισμή, ας πούμε, μέχρι στο φλοιό της γης, μέχρι το τέλος, δεν το ξέρω αυτό, πρώτη φορά το ακούω. Ναι, εντάξει, δεν είναι ότι θα... Καλά, αν γινόταν κάτι στο κέντρο, θα είχαμε τελειώσει από νωρίς, δεν υπάρχει περίπτωση. Γι' αυτό σας... Μπορεί κάτι ελαφρό, αυτή να γίνεται. Γι' αυτό σας φαίνουν τα σημεία κάπου ενδιάμεσα. Συνήθως υπάρχει διαταραχή εδώ πέρα, γιατί δεν είναι εντελώς στερεό όπως είπαμε. Διαφορετικές περιστροφές, μπλα μπλα μπλα, κάτι αλλάζει, μετακινείται η διάδοση, διαδίδεται η αλλαγή, είναι αυτό. Οπότε μετράς το πώς διαδίδεται το κύμα μέσα από τον πυρήνα, όχι ότι ξεκινήσει από τον πυρήνα. Από τη μια πλευρά μπορεί να φτάσει με την άλλη. Ναι, ακριβώς αυτό. Ωραία. Ακριβώς το ίδιο κάνουμε με τον ήλιο. Μάλλον συμβαίνει με τον ήλιο. Δηλαδή, τόση ώρα σας περιέγραφα για ρεύματα που μετακινούνται. Αυτά είναι κύματα ουσιαστικά, διάβωση της ενέργειας, κύματα διάβωση ενέργειας. Οπότε, όπως όλα τα κύματα, όποτε συναντάνε διαφορετικό μέσο, ας πούμε ότι συναντούν την περιοχή όπου υπάρχει αφιονισμός, ας πούμε, όπου ξαναενώνονται τα ηλεκτρόνια του ηλίου και σχηματίζουν άτομα ηλίου, στις διάφορες περιοχές που αναπτύξαμε προηγουμένως, η κάθε ένα θα έχει διαφορετική συμπεριφορά. Οπότε, για παράδειγμα, όταν φτάνει στο εξωτερικό του ήλιου, το κύμα τι θα κάνει, θα ανακλασφεί, θα επιστρέψει και θα συνεχίσει. Ωραία. Φυσικά, σε διαφορετική περιοχή θα διαδίδεται με διαφορετικό τρόπο. Το κύμα, λοιπόν, το οποίο διαδίδεται, τι προκαλεί, προκαλεί τους παραμούς που είδαμε. Οπότε, μελετώντας τους παραμούς που είδαμε, μπορούμε να δούμε τι ακριβώς κύμα έφτασε σε εμάς. Ποιο είναι το ακόμα πιο τέλειο. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Χτες βράδυ το βρήκα για να σας έχω μια ωραία παρουσίαση. Εμείς μπορούμε να κοιτάξουμε κάθε φορά μόνο το ένα ημισφαίριο του ήλιου. Ωραία. Και όπως σας περιέγραψα, ο ήλιος περιστρέφεται πάρα πολύ αργά. Θέλει 27 μέρες στον ησημερινό, που είναι το γρήγορο, 25, για να κάνει μια πλήρη περιστροφή. Το τέλειο που μπορούμε να κάνουμε με αυτή τη μέθοδο είναι τι. Ότι ωραία. Ακόμα κι αν εμείς είμαστε από εδώ και βλέπουμε αυτό εδώ το κομμάτι του ήλιου, θα ξεκινήσει ένα κύμα, ας πούμε, από τον πυρήνα ή από μια περιοχή εδώ πέρα, θα φτάσει σε αυτή την περιοχή, αλλά θα ανακλαστεί ένα μέρος του. Οπότε κάποια στιγμή θα φτάσει και από τη μεριά μας. Οπότε, κοιτώντας τα αποτελέσματα των ανακλάσεων από πίσω, μπορούμε διαχωρίζοντας τις δύο περιοχές να ξέρουμε και τι γίνεται από την πίσω μεριά του. Αυτό νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό. Εδώ πέφτει χειροκρότημα. Wow, φοβερό τώρα. Πόσο χρόνο κάνει τώρα να εκτεθεί σε πραγματικό χρόνο. Ορίστε. Πόσο χρόνο κάνει να ανακλαστεί, δηλαδή. Εντάξει, η διάδοση είναι σχετικά γρήγορη. Γιατί κινείται, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Ορίστε. Αφού κινείται ο ήλιος, έχει μετακινηθεί. Απίστευτα αργά. Κάνει μέρες. Εντάξει, αλλά. Τα λαμβάνουν όλα αυτά υπόψη τους και τα υπολογίζουν. Εντάξει, η ακρίβεια δεν είναι και. Υπάρχουν προβλήματα στην ακρίβεια. Θα σας πω αργότερα πώς επιβεβαιώθηκαν όλα τα μοντέλα κτλ. Το εντυπωσιακό όμως ποιο είναι. Ότι παίρνοντας το προηγούμενο σχήμα ή αυτό το σχήμα, εντάξει, ας πούμε αυτό το σχήμα, σε αυτήν εγώ την επιφάνεια βλέπω όχι μόνο τους παλμούς που έχουν έρθει απευθείας από τον πυρήνα εδώ πέρα, αλλά και τους παλμούς που έχουν πάει από τον πυρήνα, έχουν χτυπήσει στην πίσω μεριά, έχουν ανακλαστεί και έχουν επιστρέψει σε μένα. Οπότε μπορώ να δω και τη συμπεριφορά και από πίσω. Και πώς τους ξεχωρίζεις. Ορίστε. Πώς τους ξεχωρίζεις πάλι. Τα βγάζουν από τις συχνότητες, από τη διαφορά των ταχυτήτων, χρησιμοποιούν και για την εκείνη την περιοχή και το οπτικό. Γιατί, για παράδειγμα, οι μαύρες κυλίδες, θα πούμε για αυτές, αλλά για όσους το ξέρουν, οι μαύρες κυλίδες αυτό που μπορούν να κάνουν πάρα πολύ εύκολα είναι να απορροφήσουν τα κύματα. Οπότε, αν εγώ
δω ότι μια ταλάντωση έχει απορροφηθεί και το δω εδώ πέρα και κοιτάξω με το τηλεσκόπιο στο φως και πω ότι δεν υπάρχει κοιλίδα, θα καταλάβω ότι είναι η εικόνα της κοιλίδας που βρίσκεται από πίσω. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχουν αναπτύξει αυτή τη μέθοδο, για να μπορούν να βλέπουν τις κοιλίδες που βρίσκονται στο πίσω κύλος του ήλιου που δεν το βλέπουν. Οι κοιλίδες είναι κάποια στο στοιχεία. Στο πίσω. Στο πίσω ημισφαίριο, το ήλιο που δεν βλέπουν. Α, στο πίσω. Σας λέω για τις κοιλίδες. Ναι, στο μη ορατό. Σας λέω για τις κοιλίδες, γιατί ουσιαστικά αυτές συστήνονται για τις ηλιακές κατοικίδες που ακούτε ή όποτε βλέπετε εκρήξεις που λένε ότι θα φτάσουν τη γη. Και αν έχετε ακούσει και για μια καταστροφή στον Καναδά που είχε διαλυθεί όλο το ηλεκτρικό σύστημα, όλες οι πληκτούνες κτλ. Όλα αυτά είναι από τις ηλιακές εκρήξεις, θα τα δούμε. Γι' αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για τις κοιλίδες, γιατί μέσα στις 27 μέρες, αν δεν βλέπουμε τη πίσω μεριά, μπορεί να έχουν σχηματιστεί κοιλίδες και αν δεν πούμε ότι είναι, έχουν δημιουργηθεί εγκαίρως, δεν θα μπορούμε να λειτουργήσουμε ούτε για τους διαστημικούς σταθμούς να φροντίσουμε να τους προστατεύσουμε, ούτε τους βορυφόρους. Θα δούμε γι' αυτά. Οπότε, ναι. Αυτό που σας είπα, σε κάθε κύμα, όπως και για το φως, τι πάθουμε όταν έχουμε μια διαφορά στο μέσο μετάδοσης, την ανάκλαση, την άντληση και τη διάθεση. Πίσω πέρα. Ωραία. Οπότε τι έχουμε κάνει. Έχουμε τελειώσει με τη δομή του ήλιου. Έχουμε τελειώσει με τα διάφορα συστατικά, την κατανομή, τη θερμοκρασία, την περιστροφή. Ήδη έχουμε αποκτήσει αρκετή γνώση πάνω σε αυτά, ισχυροποιούμαστε. Και πάμε να μελετήσουμε τα επιμέρους φαινόμενα. Τι. Λοιπόν, γενικά η εικόνα του ήλιου στην επιφάνειά του, δηλαδή το σημείο που μπορούμε να αρχίσουμε να βλέπουμε το φως που εκπέμπεται, έχει αυτή τη μορφή. Αυτό που παρατηρείτε ότι δεν είναι ομογενές όπως φαίνεται στον ουρανό, αν βγαίναμε τώρα να το κοιτάξουμε. Και το βασικό χαρακτηριστικό που μπορείτε να δείτε είναι ότι είναι... εμφανίζεται μια κοκκίαση, εμφανίζονται κόκκι. Είναι σαν χυλός που βράζει. Ακριβώς αυτό συμβαίνει στον ήλιο. Δηλαδή, θα πάω στη συνέχεια. Δηλαδή, θυμάστε για τα ρεύματα μεταφοράς που σας έλεγα. Ότι μετακινούν ζεστή ύλη από τη ζώνη, από το κάτω μέρος της ζώνης μεταφοράς, κάνουν τους κύκλους τους, φτάνουν πάνω, εκπέμπουν την ενέργεια και επανέρχονται στο κάτω μέρος. Αυτό ακριβώς το ίδιο γίνεται και σε ένα χυλό που βράζει. Ή όποτε ανεβαίνουν οι φυσαλίδες, σκάνε, επιστρέφουν ή τα διάφορα ρεύματα κτλ. Αυτή ακριβώς είναι το αποτέλεσμα που βλέπουμε από τη ζώνη μεταφοράς. Και αντίστροφα μπορούμε να ξέρουμε για τις ζώνες μεταφοράς, επειδή ακριβώς βλέπουμε αυτό. Τώρα δηλαδή μπαίνουμε σε πεδίο, πριν σας έλεγα, για περιοχές που δεν βλέπουμε. Σας είπα τις μεθόδους που χρησιμοποιούμε για να καταλάβουμε τι στο καλό γίνεται και τα μοντέλα που χρησιμοποιούμε. Τώρα πάμε σε πιο εύκολα, αυτά τα βλέπουμε με το μάτι, είμαστε μια χαρά. Εντάξει, τηλεσκόπιο και φίλο τώρα το μάτι. Λοιπόν. Αυτό είναι ένα γενικό διάγραμμα, είναι για το τι ακτινοβολία εκπέμπει αυτή η περιοχή. Τώρα έχουμε φτάσει στην ατμόσφαιρα του ήλιου, βρισκόμαστε στη φωτόσφαιρα. Λέγεται φωτόσφαιρα γιατί από εκεί και πέρα ξεκινάει το φως να διαβίβεται ελεύθερα, όπως σας έλεγα. Και εδώ τι έχουμε. Εδώ υπάρχουν διάφορες συχνότητες. Δηλαδή, φανταστείτε εγώ το μπλε, κίτρινο, πορτοκαλί, κίτρινο, φτάνουμε στο κόκκινο και συνεχίζει στο υπέρυθρο και τα διοικήματα. Αυτό είναι η καμπύλη που φάταμε από ένα θεωρητικό μοντέλο που είναι για το μοντέλο του μέλανο σώματος. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες. Όποιος θέλει να δει το βίντεο από την προηγούμενη διάλεξη. Καλά. Θα σας δώσω και τα βίντεο, μην φοβάστε, αν θέλετε να κοιτάξετε. Και εδώ πέρα είναι αυτό που εμφανίζει στην πραγματικότητα ο ήλιος. Ουσιαστικά φανταστείτε ότι αυτό είναι το φάσμα που σας έδειξα προηγουμένως. Απλώς δείχνει πόσο μεγάλη είναι η ένταση. Γενικότερα ο ήλιος δεν εκπέμπει το ίδιο σε κάθε συχνότητα, δεν εκπέμπει το ίδιο μπλε, το ίδιο πράσινο, το ίδιο κόκκινο. Και γι' αυτό το βλέπουμε κίτρινο. Γιατί εκπέμπει πιο πολύ στο κίτρινο. Οπότε το μέγιστο εμφανίζεται περίπου στο κίτρινο. Πράσινο, κίτρινο, πράσινο. Αυτό είναι το πραγματικό φάσμα του ήλιου. Αυτό πάει κάπως έτσι. Είναι σε λωρίδες, απλώς για να μην το έχουν όλο ενιαίο και δεν φαίνεται τίποτα. Το έχουν εδώ λωρίδα, το έχουν κόψει, συνεχίζει. Εδώ λοιπόν βλέπετε το φάσμα του ήλιου. Που τι είναι? Είναι όλο το φως που εκπέμπεται, δηλαδή όλα τα χρώματα βλέπετε ότι εμφανίζονται εδώ πέρα. Και αυτές εδώ πέρα που βλέπετε ότι υπάρχουν διαφορές, όπου υπάρχουν βυθίσματα,
Τι έχει γίνει? Έχει χαθεί φως. Και από όπου έχει χαθεί, έχει απορροφηθεί από υψηλότερα στρώματα. Δηλαδή, επειδή πάνω, η φωτόσφαιρα γενικά εκπέμπει στο συνεχές, δηλαδή όλα τα χρώματα, πάνω από τη φωτόσφαιρα υπάρχει η χρωμόσφαιρα για παράδειγμα και άλλα στρώματα, στο οποίο έχει πέσει ακόμα περισσότερη θερμοκρασία. Όταν πέσει τη θερμοκρασία, τι είπαμε ότι γίνεται? Τι σχηματίζεται πάλι? Ορίστε. Ξαναποκτούν τα άτομα τα ηλεκτρόνια τους. Το ότι ξανασχηματίζονται άτομα σημαίνει ότι είναι δυσκολότερο για το φως να διαλωθεί. Που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει η απορρόφηση. Οπότε ενώ μέχρι εκείνο το σημείο είχαμε λίγο υδρογόνο, μια χαρά σε μορφή πλάσματος κτλ., τόσο πιο πολύ απομακρυνόμαστε από τον ήλιο και πιο ψηλά πάμε στην ατμόσφαιρά του, τόσο πιο πολλά άτομα εμφανίζονται. Αυτά τα άτομα τι κάνουν? Εμφανίζουν τις χαρακτηριστικές τους γραμμές. Γενικά κάθε διαφορετικό άτομο, κάθε μόριο, κάθε διαφορετικό χημικό στοιχείο κτλ. Εμφανίζει τις δικές του χαρακτηριστικές γραμμές. Εντάξει. Οπότε μπορούμε να δούμε ότι αυτές εδώ οι γραμμές για παράδειγμα είναι του ηλίου, αυτές είναι του αντιστοίχου και έτσι μπορούμε να αναγνωρίσουμε και τα χημικά στοιχεία στον ήλιο. Και το στοιχείο ήλιο, πρώτα είχαν βρει τις φασματικές γραμμές του ηλίου στο φάσμα του ήλιου και γι' αυτό ονόμασαν αυτό το νέο στοιχείο ήλιο και μετά το βρήκαν στη γη. Γιατί όταν παρατήρησαν το φάσμα του ήλιου, σχεδόν παράλληλα οι χημικοί παρατήρησαν και τα φάσματα των χημικών στοιχείων. Γενικά, αν είστε πυρομανείς, χημικοί κτλ. Και αρχίσετε να καίτε οι ουσίες και μετά παίρνετε το φάσμα τους, θα βλέπετε ότι είναι ένα σκοτεινό φάσμα με κάποιες λαμπρές γραμμές. Δηλαδή το αντίστοιχο φαστονό. Και όταν οι αστρονόμοι πήραν αυτό το φάσμα και είπαν ότι υπάρχουν σκοτεινές γραμμές, και είδαν μετά ότι για παράδειγμα. Όχι, γιατί ήταν, ο χημικός βρήκε ακριβώς τις ίδιες αποστάσεις για τρεις λαμπρές γραμμές και εγώ αστρονόμος βρήκα τρεις σκοτεινές γραμμές με ακριβώς τις ίδιες αποστάσεις, μήπως συνδέονται. Τότε ανατίθεται και η θεωρία ότι ό,τι απορροφά ένα άτομο, ακριβώς τις ίδιες εκτινοβολίες, ακριβώς τα ίδια θα εκπέμπει κιόλας. Οπότε φαίνεται το φάσμα εκπομπής της απορρόφησης. Οπότε αυτό ήταν μια φοβερή ανακάλυψη και γενικότερα από τα πιο σημαντικά γεγονότα. Ουσιαστικά τι έγινε? Α, τα έχουμε μετά, χαίρομαι. Μελετώντας στοιχεία, καίγοντας στοιχεία στη γη και παίρνοντας το φάσμα από τα αστέρια, μπορούμε να κάνουμε τις αντιστοιχίσεις και να βρούμε ακριβώς ποια είναι τα χημικά στοιχεία στον ήλιο. Και όπως σας είπα, και το χημικό στοιχείο ήλιο πρώτα βρέθηκε στο φάσμα του ήλιου και μετά βρήκαν το ήλιο στη γη, το κάψαν κι αυτό, πήραν το φάσμα του και είπαν ότι είναι το ήλιο. Και αυτό είναι ωραίο. Οι Ρώσες δεν το πούμε. Ωραία. Οπότε θα σε επιστρέψουμε λίγο στο βασικό φαινόμενο που είναι η κοκκίαση και το πρώτο που συναντάμε. Ουσιαστικά αυτό οφείλεται ακριβώς στα ρεύματα που σας παρουσίασα. Εγώ είναι στη μεγαλύτερη ανάλυση και σε κλίμακα είπα για να δείτε πόσο μεγάλες είναι οι αποστάσεις που έχουν. Η Βόρεια Αμερική. Η Βόρεια Αμερική. Είπα. Και είπα. Και Καναδάς. Το Μεξικό το παίρνουν σιγά σιγά. Ο Καναδάς δεν μετράει στην διπλωματία, Αλάσκα, τι άλλο θες. Και αυτό φαίνεται μεγάλο γιατί είναι παραμόρφωση στο χάρτη από το σφαιρικές στις μεσοσφαιρικές. Καλύτερα να ήταν από τη γη η σύγκριση. Οι Αμερικάνοι τι φαβάζαν τη γη, την Αμερική φαβάζαν. Πού ήρθε να βρει. Καλά, την άλλη φορά που δεν βάλαμε την Ελλάδα. Μπορούσαμε να βρούμε το Τέξας. Λοιπόν, zoom out η εικόνα. Zoom out. Αυτή η εικόνα. Γιατί? Για να δούμε στο σύλλο του ήλιου που είναι η Αμερική. Α, έτσι κάνουμε. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι 1000 χιλιόμετρα. Εγώ είπα ότι ο ήλιος είναι 700.000 χιλιόμετρα ακτίνα. Τώρα βάλω και έναν ήλιο να είναι το 1/700. Ναι. Οπότε ουσιαστικά τι γίνεται, οι λαμπρές περιοχές είναι ακριβώς οι ζεστές μάζες που σας περιέγραφα ότι ανυψώνονται και οι σκοτεινές περιοχές είναι αυτές που ξαναβυθίζονται. Ακριβώς όπως το ροχυλό, ζεσταίνεται από το κάτω μέρος από την κατσαρόλα, ανεβαίνει προς τα πάνω, ξαναβυθίζεται. Ψύχεται. Και ένα βιντεάκι live. Το τρεμόλιασμα δεν είναι από την ατμόσφαιρα της Γης, αυτό είναι από τηλεσκόπιο. Χρόνος εδώ. Σε λεπτά, έτσι, λεπτά είναι. Πολύ καλό αυτό, δεν το βάλω.
Άρα η επιφάνεια που βλέπουμε, το πρώτο χαρακτηριστικό φαινόμενο που κρατάμε για την κοκκίαση είναι μια περιοχή που... Πάει μαγεία που μυθοποιήσαμε το πρόβλημα. Ο Νίκα βοηθείτε. Καλά. Λοιπόν, τώρα πέρα από την κοκκίαση, αναλόγως το... σας είπα προηγουμένως ότι υπάρχουν δύο ζώνες μεταφοράς, αν θυμάστε. Μία πολύ μεγάλη και μία μικρότερη. Κάθε μία από αυτές τις ζώνες, η μία προκαλεί μικρούς κόκκους και λέγεται κοκκίαση, και μία άλλη μεγαλύτερους κόκκους και λέγεται υπερκοκκίαση. Δηλαδή, φανταστείτε ακόμα μεγαλύτερα φαινόμενα από αυτό. Και υπάρχει ένα ενδιάμεσο φαινόμενο που το λένε μεσοκοκκίαση, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα. Και εδώ βλέπετε ακριβώς πώς είναι το φαινόμενο. Δηλαδή, έχουμε τα νομικά ρεύματα, ανυψώνονται οι ζεστές περιοχές και μετά έχουμε κάθοδο. Δηλαδή, η επιφάνεια του ήλιου δεν είναι ηλία και στο ίδιο βάθος. Υπάρχουν ψηλότερες περιοχές και χαμηλότερες. Κανονικά, από νέα εδώ πέρα. Σε συγχωρώ. Και εδώ πέρα είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τα διάφορα μήκη κύματος. Όπως σας είπα, άλλο μήκος κύματος σημαίνει άλλη θερμοκρασία ή μπορεί να σημαίνει άλλο χημικό στοιχείο, και άλλη θερμοκρασία σημαίνει άλλο βάθος. Αφού είπαμε ότι σε διαφορετικά βάθη η θερμοκρασία αλλάζει. Οπότε τι μάγια μπορούμε να κάνουμε? Να χρησιμοποιήσουμε φίλτρα, να παίρνουμε το φως του ήλιου σε διαφορετικά μήκη κύματος και να βλέπουμε τι εμφανίζεται σε διαφορετικά βάθη. Οπότε στα τάδε ανάμετρα θα πω σε αυτό το βάθος να έχουμε έτσι τη συμπεριφορά, εδώ πέρα να είναι έτσι, εδώ έτσι, και εδώ σχεδόν να χάνεται. Εγώ τι ήθελα. Α, ναι. Και το επόμενο για το... Το προφανές. Ποιο. Για πες, θα την πατήσεις. Τι. Την πάτησες. Δεν είναι τώρα γελίδες. Γι' αυτό ψάχνω να λέω, δεν είναι τώρα γελίδες, τι ήθελα. Λοιπόν, είμαστε ακόμα στο πρώτο στρώμα της ατμόσφαιρας του ήλιου, στην φωτόσφαιρα. Και αυτό που πάω πάρα... Στο δίσκο που λέω, τα έλεγες. Στο δίσκο. Ναι. Εντάξει, αυτά εδώ τα μαύρα είναι κοιλίδες που σας έλεγα προηγουμένως ότι μπορούμε να πούμε και τι κοιλίδες βρίσκονται από πίσω. Ξεχάσετε προς το παρόν. Αυτό που θέλω να παρατηρήσετε είναι ότι ενώ ο ήλιος στο κέντρο φαίνεται φωτεινός και κίδυνος κτλ., όσο πλησιάζουμε προς το εξωτερικό φαίνεται πιο σκοτεινός. Και αυτό είναι παράλογο, γιατί δεν είναι δυνατόν αυτά τα στρώματα που είναι προς τη γη να έχουν μεγαλύτερη θερμοκρασία και αυτά που είναι προς το χείλος να έχουν χαμηλότερη. Εντάξει, αυτό είναι καθαρά γεωμετρικό φαινόμενο. Δηλαδή, έχω σχήμα γι' αυτό ή μπα. Λοιπόν, οπότε θα γίνει εδώ. Να τελειώσω αυτό και εδώ. Αυτό που γίνεται είναι τι. Έχουμε εδώ τον ήλιο, αυτά είναι τα ζεστά του στρώματα, αυτή είναι η ατμόσφαιρά του, εδώ είναι η γη, οπότε τι γίνεται. Αν μελετήσουμε το κέντρο, παίρνουμε φως και από την ατμόσφαιρά του, η οποία είναι χαμηλής θερμοκρασίας, και από πιο κεντρικά στρώματα, τα οποία είναι πολύ υψηλής θερμοκρασίας. Και λόγω της διάδοσης, επειδή φάνε κάπως έτσι οι ακτίνες, δεν πρόκειται, αν παρατηρήσουμε αυτό εδώ το σημείο, να πάρουμε ακτινοβολία από το κέντρο, δεν θα κάνει καμία κίνηση. Αλλά παίρνουμε μόνο την ακτινοβολία η οποία εκπέμπεται από τα ψυχρά στρώματα. Οπότε αυτό που γίνεται είναι λόγω της θέσης μας, να βλέπουμε για μένα το χείλος μόνο την ακτινοβολία που εκπέμπεται από τα ψυχρά στρώματα και για μένα το κέντρο και την ακτινοβολία την ατμόσφαιρα και από τα πιο βαθιά στρώματα. Και αυτό λέγεται μαύρωση του χείλους. Εντάξει. Και παρατηρείται και με τα τηλεσκόπια. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο, κακώς το ονόμασα φαινόμενο, είναι οπτικό. Παρατηρησιακό δεδομένο, οπτική ψευδέστηση, δεν ξέρω, πείτε το όπως θέλετε. Δεν ψευδέστηση. Παραπλάνηση μας κάνει. Ούτε. Καλά. Τρίκ. Κάτι πολύ σύντομο. Αυτή είναι η εικόνα του ήλιου όπως φαίνεται με ένα απλό στρωτό φίλτρο, έτσι, χωρίς διαγραφή τα... Ναι, εγώ βλέπετε ότι δεν φαίνονται πολλές λεπτομέρειες και μπορούν να φάνουν μόνο κοιλίδες. Αυτό είναι κλασικά, αν βάλετε το τηλεσκοπιάκι μου, ας πούμε, του βάλετε ένα φίλτρο να πέσει η ένταση του φωτός για να μπορείτε να το κοιτάξετε. Αυτό που μπορείτε να δείτε έτσι είναι για τις κοιλίδες.
Αν θέλετε να πείτε τα άλλα φαινόμενα, τι θα κάνετε, αυτό που έλεγε και η Άκουβος πριν, θα βάλετε ένα ωραίο φίλτρο. Είπαμε, κάθε βάφος, κάθε περιοχή, κάθε διαφορά θερμοκρασία σε άλλο μήκος κύματος. Οπότε, όποτε θέλω, βάζω ένα φίλτρο και μελετάω το αντίστοιχο φαινόμενο. Αν εμφανίζεται κοκκίαση στη φωτόσφαιρα, δεν θα βάλω φίλτρο για τη χρωμόσφαιρα που είναι μετά, για παράδειγμα. Θα βάλω για τη φωτόσφαιρα. Και βέβαια, με εμποδίζουν αντίστοιχα και τα φαινόμενα από τα άλλα στρώματα. Αυτό είναι το τέλειο, ότι κάθε στιγμή παίρνω φως από όλα τα στρώματα της ατμόσφαιρας του ήλιου, το οποίο είναι αδιαφανής. Και βάζοντας φίλτρα, μπορώ να ξεφωτοθώ όλα τα άλλα και να βλέπω μόνο την περιοχή που με νοιάζει. Και το ύψος από την επιφάνεια που με νοιάζει. Αυτό είναι ακριβώς αυτό που περιέγραψα τώρα. Τώρα έχουμε μπει στο δεύτερο στρώμα της ατμόσφαιρας, που λέγεται χρωμόσφαιρα. Έχει λάβει το όνομα χρωμόσφαιρα γιατί έχει ένα χαρακτηριστικό πορτοκαλί χρώμα, περίπου. Σε αυτή την περιοχή ουσιαστικά έχει... Στην προηγούμενη περιοχή έχουμε φτάσει σε πτώση της θερμοκρασίας της τάξης των 6.000 βαθμών Κελσίου, 5.700 κάτι ουσιαστικά. Ναι. Μέση. Στον σημερινό. Λοιπόν. Και εδώ πέρα παίρνουμε για τη φωτόσφαιρα. Εγώ βλέπετε ότι εμφανίζονται άλλα φαινόμενα και περισσότερες λεπτομέρειες. Κάτι αντίστοιχα σαν την κοκκίαση. Αυτό λέγεται χρωμοσφαιρικό δίκτυο, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Και αντίστοιχα μπορείτε να δείτε για τις σελίδες. Μια ακόμα ερώτηση σύντομη. Ναι. Η αβάμωση του χείλους δεν αφιέται και στα εξωτερικά στόματα της ατμόσφαιρας, επειδή αυτό συμβαίνει και στο Δίαπο, ό,τι ξέρω, και σε γενικά σε μεγάλους πλανήτες, ας πούμε, βλέπουμε. Και στο Δία υπάρχει ένα αντίστοιχο φαινόμενο όταν το βλέπουμε. Ναι, αυτό περιγράψα. Είναι γεωμετρικό φαινόμενο που αφιέται και στην ατμόσφαιρα. Μα και εγώ έχω ατμόσφαιρα και πώς θα έχουμε ατμόσφαιρα, δεν αλλάζει κάτι. Ατμόσφαιρα έχουμε συνέχεια. Το θέμα είναι ότι απλώς αν κοιτάξουμε αυτή την περιοχή θα πάρουμε και από κέντρο. Όταν κοιτάμε το χείλος, το φως περνάει από πιο πολλά στόματα, από πιο πολλά στόματα ατμόσφαιρας. Με αυτή τη λογική θα παίρναγε αυτό εγώ το φως από πιο παχαία η μέρος ατμόσφαιρας και εδώ πέρα λιγότερο. Πώς θα πάμε από το αντίθετο. Δεν είναι αυτό το. Στο κέντρο περνά από πιο λεπτό στόμα, γιατί είναι παρουσιακός. Από τα πλάγια περνάει, πλάγεται η ατμόσφαιρα, αλλά περνάει πιο πέρα. Αυτό που είπα. Είναι και σε αυτό που φιλοφύγεται αυτή η απόδοση. Ναι, ναι. Λοιπόν. Ήθελα κάτι άλλο εδώ. Λοιπόν. Αυτό είναι που σας περιέγραφα πριν με τα φίλτρα. Δηλαδή, εγώ βλέπετε ότι βάζουμε διάφορα μήκη κύματος, τα μετράμε σε άγκστρεμ, είναι κάτι στοίχηση με τα νανόμετρα. Βλέπετε και τη θερμοκρασία, δηλαδή τη στοίχηση μήκους κύματος με θερμοκρασία, και βλέπετε και την περιοχή, δηλαδή και βάθος. Μετά που θα κάνουμε παρατήρηση, θα κάνουμε στο πρώτο μήκος κύματος εκεί στα 450 νανόμετρα. Τα έχω βάλει. Α, ναι. Αυτά. 4.500 άγκστρεμ. Δηλαδή θα μπορέσουμε να κοιτάξουμε κοιλίδες σήμερα. Κοιλίδες, ηλιακές κοιλίδες, πυρσούς και ίσως και λίγο κοκκίνες. Αν έχεις φέρει το κολοράδο, τι θα λέω. Δεν μπορώ εγώ γιατί δεν έχω μεταφορικό μέσο. Στο Στεφάνο θα παραπονάσω. Έχω πέρα με τηλεφωνήσεις. Τι με θα κάνω. Έχεις από εκεί πάνω εσύ κορυδαλό και τέτοιο. Αμέ, γιατί. Λοιπόν. Είναι μεγάλο κολοράδο. Είναι μεγάλο το. Εγώ θυμάμαι ότι ήταν. Όχι, 102 χιλιοστά είναι. Είναι τετράγιτσο. Οπότε βλέπετε ότι για διαφορετικά μήκη κύματος, άλλες θερμοκρασίες, άλλα βάθη, εδώ μπορείτε να δείτε τη μεταβολή. Η παρουσίαση πάνε στο διαδίκτυο. Οπότε, όποτε θέλετε να κοιτάξετε κάτι λεπτομερό, να αναλύσετε. Ανακοινώνω κάθε φορά. Είναι ανεβασμένη η παρουσίαση. Και το βίντεο θα έχετε. Και αυτό θα είναι. Ναι, ναι. Οπότε για τη χρωμόσφαιρα, για το χρώμα που λέγαμε. Γενικά, επειδή είναι πάρα πολύ αραιοί, δεν θα λέγαμε ότι ακτινοβολεί πάρα πολύ ιδιαίτερα, δεν μπορεί να έχει τόση ενέργεια ώστε να εκπέμπει. Οπότε γίνεται να γίνει ορατή μόνο σε περίπτωση που κρυφτεί το λαμπρότερο κομμάτι του ήλιου και μείνει μόνο αυτή. Και κατά σατανική σύμπτωση, όποτε έχουμε ολική έκλειψη ηλίου,
κρύβεται ακριβώς σχεδόν. Εντάξει, ξεχάστε το. Κρύβεται ο δίσκος του ήλιου και παραμένουν μόνο τα ανώτερα μέρη της ατμόσφαιράς του. Οπότε μπορούμε να δούμε τότε τη χρωμόσφαιρα και μόνο τότε και το ηλιακό στέμμα. Όταν βλέπουμε τη χρωμόσφαιρα, τότε αυτό που γίνεται είναι ότι δεν έχουμε φάσμα απορρόφησης, δηλαδή συνέχεια όλα τα χρώματα με μαύρες γραμμές. Να εμφανίζεται το αντίστροφο, φάνει το φάσμα εκπομπής. Δηλαδή, επειδή έχει κρυφτεί το από πίσω, εδώ εμφανίζονται γραμμές που εκπέμπει το στρώμα. Και επειδή έχει κρυφτεί αυτό που αμαυρώνει, και μας μένει αυτό που μένει. Και αυτό λέγεται φάσμα, flash spectrum, φάσμα στιγμιαίο φάσμα, φάσμα εκπομπής κτλ. Αυτό είναι η δικιά μας φωτογραφία από το μυστικού. Υπάρχει το ανεξήγητο, δηλαδή θα το πούμε για το ηλιακό στέμμα. Απομακρυνόμενη από τον ήλιο, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ναι, για το ηλιακό στέμμα. Mm. Πριν σας είπα για το πρόβλημα των νετρίνων, το οποίο έχει λυθεί. Ένα πρόβλημα που μένει στον ήλιο, το οποίο είναι σοβαρά για Νόμπελ, δηλαδή όποιος το λύσει θα πάρει Νόμπελ, είναι το πρόβλημα του ηλιακού στέμματος. Όπως σας έλεγα, όσο απομακρυνόμαστε από τον ήλιο, μειώνεται η θερμοκρασία. Δηλαδή, σας είπα στην αρχή για κάτι εκατομμύρια βαθμούς Κελσίου στο κέντρο του ήλιου. Σας είπα για την επιφάνειά του ότι φτάνει τα 5.000, 6.000 βαθμούς Κελσίου, 5.700. Αλλά ξαφνικά, καθώς εξαίνεται η απόσταση και φτάνουμε στη φωτόσφαιρα, μετά μια ζώνη που λέγεται μεταβατική ζώνη και μετά στο στέμμα, το ηλιακό στέμμα, που αυτό είναι ουσιαστικά που μελετάμε και πιο πολύ στις εκλήψεις, η θερμοκρασία αυξάνεται. Είναι δηλαδή σαν να βάζετε πάγο μπροστά σε φλόγα και ο πάγος να δίνει θερμότητα στη φλόγα. Τόσο παράδοξο είναι. Δηλαδή από μια κρύα περιοχή, ξαφνικά καταλήγουμε σε μια περιοχή στην οποία διαδίδεται, η οποία θα έπρεπε να χάνει ενέργεια και ξαφνικά αυξάνεται η θερμοκρασία. Θα το πούμε και πιο αναλυτικά μετά, μα είναι για το ηλιακό στέμμα. Βλέπουμε πλέον εκλήψεις. Οι κόκκινες περιοχές, οι φωτεινές είναι από το ηλιακό στέμμα. Οι κόκκινες περιοχές, όλα αυτά που βλέπετε να εξέχουν, να εκτοξεύονται κτλ. Είναι από τη χρωμόσφαιρα. Μπορείτε να δείτε και το χρώμα. Στη χρωμόσφαιρα, αυτό που γίνεται είναι, στο πιο κάτω μέρος είχαμε αυτό το βρασμό σαν χυλό εκεί πέρα. Εδώ πέρα εμφανίζονται διάφοροι σχηματισμοί που ονομάζονται νημάτια, ανήματα, που τι είναι, φανταστείτε γλώσσες πλάσματος, οι οποίες θα πούμε και για τις σχηματισμοί αργότερα. Μαγνήτες, δεν είναι και μαγνήτες. Αυτό είναι για τους βρόχους. Ναι, για τους βρόχους. Εδώ φαίνεται καλύτερα και λίγο καλύτερα για τα νήματα, είναι αυτές εδώ οι περιοχές. Δηλαδή έχεις διαταραχές και ανυψώσεις στην χρωμόσφαιρα που σου κάνουν αυτά τα πικ. Δεν χρειάζεται να σχετίζεται με μαγνητικά πεδία ή κάτι τρελά και φοβερά. Αυτό είναι στον ήρεμο ήλιο, φανταστείτε. Δηλαδή αυτό είναι φαινόμενο το οποίο εμφανίζεται καθαρά από την βομή του ήλιο έτσι όπως είναι. Αυτά είναι οι ακίδες και λέγονται σπίκιους. Ναι. Τα νημάτια που λες. Τα νημάτια είναι μετά. Αυτά είναι οι ακίδες. Νημάτια τα έχουν χρόνο ζωής από μερικά δευτερόλεπτα μέχρι τα σπίκιους, πόσο, 3-4 λεπτά, κάπου εκεί. Και μέγεθος. Μισή με μία γη εκεί. Μισή με μία. Πες μου ότι αυτά είναι νημάτια. Όχι, ούτε. Νημάτια είναι όλα αυτά που είναι στο κέντρο. Ναι. Όχι, όχι. Αυτά εδώ είναι τα νημάτια. Πάμε, μπράβο. Ναι. Οι εκλάμψεις. Αυτό εκεί που βλέπεις τώρα είναι λίγο πριν την έκλαμψη. Οι εκλάμψεις είναι άλλο φαινόμενο, αυτά είναι στο δραστήριο ήλιο. Τα νημάτια μπορεί να εμφανιστούν, εμφανίζονται βασικά. Αυτά στο ήλιο. Τα νημάτια είναι αυτά εδώ που βλέπετε. Τα νημάτια εμφανίζονται κατά κύριο λόγο σε περιοχές που δεν υπάρχουν ηλιακές κοιλίδες. Σε κομμάτια που είναι ήρεμα από δραστηριότητα. Τα νημάτια. Από εκεί και πέρα, οι φύλαμε τα αγγλικά. Από εκεί και πέρα εμφανίζονται και ανάμεσα στις ηλιακές κοιλίδες. Ως πρόδρομος ή ως αποτέλεσμα μιας έκλαμψης. Δηλαδή αυτό τώρα που βλέπετε εκεί είναι πάνω σε, όχι σε ήρεμο ήλιο, αυτό ενώνει δύο ενεργές περιοχές. Η μία είναι εδώ κάτω, η ενεργή περιοχή, αυτό εδώ, και η άλλη ενεργή περιοχή είναι λίγο πάνω από αυτή τη φωτογραφία.
Αυτά εδώ όλα ενώνουν ένα μαγνητικό βρόχο μέσα στην ενεργή, ανάμεσα στις δύο ενεργές περιοχές και όταν θα μαζέψουν αρκετή ενέργεια θα σπάσουν και θα γίνει η έκλαμψη που ρωτάει. Τα πρώτα μακρόσια, δηλαδή που βλέπουμε τα σκούρα ήταν αυτά τα θερμάκια, έτσι. Φαίνονται σκούρα γιατί τα βλέπουμε πάνω στον ήλιο τώρα και είναι λιγότερο θερμά από αν τα βλέπαμε στο χείλος του ήλιου. Είναι επειδή αυτά είναι ανυψώσεις, θα τα βλέπατε λαμπρά. Έτσι, έτσι. Σκούρα, είναι σκούρα σε σχέση με το. Και στον πιλά, δικό σου πίνα αυτό. Καστελόριζο. Φωτογραφία από το Καστελόριζο. Τώρα φύγαμε από τη χρωμόσφαιρα, πάμε για τη μελέτη του ηλιακού θέματος. Το ηλιακό σήμα είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί, ειδικά για αυτούς που τους αρέσουν τα ηλεκτρομαγνητικά παιδιά, γιατί επιτέλους σου λένε στο σχολείο συνέχεια για ηλεκτρομαγνητισμό, σου λένε συνέχεια στο σχολείο για δυναμικές γραμμές και πάνε έτσι και σε τρελαίνουν, ενώ στον ήλιο μπορείς πάρα πολύ εύκολα να τις βγεις. Και αυτό είναι το τέλειο. Βλέπεις, σου λένε για κάτι θεωρητικό σε φυσική δυναμικές γραμμές βαρετικού πεδίου, ηλεκτρικού πεδίου, μαγνητικού πεδίου. Εδώ πέρα μπορεί στον ήλιο να τις πεις και είναι ακριβώς το εντυπωσιακό φαινόμενο που σχηματίζεται. Εδώ πέρα μπορείτε να δείτε κλειστές μαγνητικές γραμμές, δηλαδή να ξεκινάει από μια περιοχή σε μια άλλη. Μπορείτε να δείτε περιοχές όπου δεν κλείνουν εκεί, είναι ελεύθερες. Και το κάθε είναι η πόλη αυτή. Η πόλη. Και μια πιο. Εμμανουηλίδης στη Σιβηρία. 2008, 1η Αυγούστου 2008. Χορηγική έκλειψη. Γενικά έκλειψη σε μεγάλο χρόνο, αλλά σε διαφορετικές περιοχές. Ας πούμε, τώρα ήταν στην Αυστραλία, πέρσι ήταν. Πέρσι ήταν στην Αυστραλία. Φέτος είναι στην Καμπούρ. Πρόπερσι ήταν νήσο του Πάσχα. Ωραία. Βλέπετε λοιπόν κλειστές δυναμικές γραμμές και ανοιχτές δυναμικές γραμμές. Αυτές στην πραγματικότητα είναι ανοιχτές, απλώς κλείνουν σε τρελές αποστάσεις, έτσι. Είχα καιρό να το δω. Λοιπόν. Α, όπου το θέμα ουσιαστικά τι είναι. Είναι μια ακόμα πιο αραιή περιοχή, η οποία όμως σας είπα παρουσιάζει το περίεργο φαινόμενο που αυξάνεται πάρα πολύ η θερμοκρασία και καταλήγουμε μέχρι σε σημείο εκπέμπουν ακτίνες χ. Κανονικά, ναι. Να εκπέμπουν ακτίνες χ. Όπου για ακτίνες χ συζητάγαμε στο κέντρο του ήλιου, έτσι. Δηλαδή από τις κάτι χιλιάδες στην επιφάνεια του ήλιου φτάνουμε στα εκατομμύρια Κέλβιν στο στέμα. Και μάλιστα αυτό το περίεργο είναι ότι γίνεται η μεταφορά αυτή σε μια τρομερά μικρή απόσταση. Δηλαδή δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να ξεχωρίσουμε πού σταματάει να έχει 4.500 βαθμούς Κέλβιν θερμοκρασία και πού ξεκινάνε τα εκατομμύρια. Και αυτό είναι όλο το πρόβλημα στην ηλιακή φυσική αυτή τη στιγμή στο coronal heating. Ότι δεν βρίσκουμε πού γίνεται αυτή η αλλαγή της θερμοκρασίας. Οπότε δεν ξέρουμε και πού οφείλεται. Έτσι, υπάρχουν μοντέλα, υπάρχουν θεωρίες, αλλά στην πράξη όλα πλησιάζουν, αλλά κανένα δεν εξηγεί ακριβώς το φαινόμενο. Μήπως είναι δυνατόν να είναι κάτι παρόμοιο, δεν ξέρω τι γύρω από τη γη στη ζωή, βάλαμε ότι υπάρχουν πολύ θερμά σωματίδια. Μήπως απλά οφείλεται σε σωματίδια που είναι πολύ θερμά. Ναι, αλλά αυτό είναι το πρόβλημα. Πώς ξαφνικά από κάτι που θα έπρεπε να είναι πιο ψυχρό, όπου μακρύνει, ξαφνικά φτάνει να είναι πιο ζεστό. Είναι πολύ απλό. Από την πηγή έχεις που μια φωτιά και από πάνω έχεις μια κατσαρόλα με νερό που βράζει. Η φωτιά σου από κάτω είναι στους 4.000 βαθμούς Κελσίου, το νερό σου που βράζει θα είναι στους 100 βαθμούς. Γιατί εκεί είναι το σημείο βρασμού. Το περίεργο είναι σε αυτή την περίπτωση ότι η φωτιά σου από κάτω είναι στους 4.000 βαθμούς Κελσίου και το νερό που βράζει από πάνω είναι στα 2,5 εκατομμύρια. Και μεταφέρεται η ενέργεια από τη φωτιά στην κατσαρόλα και όχι ανάποδα. Δηλαδή από το ψυχρό στο ζεστό. Κάτι πιο απλό. Είναι μια σόβα που καίει φοβερά και απομακρυνόμενος λεσταίνει περισσότερο. Ναι, στην πράξη ναι. Ναι, αλλά η νότα του στέματος είναι δυναμική. Πώς έχει να κάνει με πραγματική, με πραγματική, τα άτομα γρήγορα. Παλεύουμε όλοι οι επιστήμονες, όλες τις ανθρώπινες. Όλοι μαζί, παιδιά. Ένας λίγο. Δηλαδή η θερμοκρασία μπορεί να έχει μεγαλύτερη και η θερμότητα πολύ πολύ μικρότερη. Λόγω πυκνότητας. Ναι, η ενέργεια να είναι λιγότερη.
Όχι, γιατί έχουμε τα fast accelerated particles εκεί πέρα, τα οποία γίνεται κόλαση. Αλλά πόσα εκατομμύρια φορές θα δείτε τα αερόπλοια? Όχι πάντα. Όχι πάντα. Υπάρχουν συμπυκνώσεις στο στέμα, οι οποίες πλησιάζουν απίστευτα πολύ την πυκνότητα της κρόπωσης, όπως είπατε. Και εκεί είναι αυτό που μελετάμε τώρα. Να δούμε τι γίνεται εκεί μέσα. Και τα μαγνητικά κορβόνια όποτε μπορούν να φτάσουν σε αυτά τα ύψη έχουν ακριβώς την ίδια πυκνότητα με αυτή που φάνε στην επιφάνεια. Οπότε είναι σαν να έχεις στη βάση του βρόχου χαμηλή θερμοκρασία και ξαφνικά να σου φτάνει σε εκατομμύρια βαθμούς επειδή έχει φτάσει άλλο ύψος. Δεν αραιώνει. Τα μαγνητικά κορβόνια αυτό που κάνουν είναι να παγιδεύουν το μαγνητικό πεδίο και ουσιαστικά η ύλη είναι εντελώς παγιδευμένη εκεί πέρα. Δεν αλλάζει την πυκνότητα. Δεν σπάνε εύκολα αυτά. Και έχει ακριβώς την ίδια κατανομή. Δεν αραιώνει. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Θα μπορούσε στον ήλιο να έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία, αλλά όπως η ακτινοβολία απορροφάται από τα εξώδοτα αέρια τέλος πάντων, να απορροφάται και δεν η θερμοκρασία. Δεν υπάρχουν αέρια στον ήλιο. Την ατμόσφαιρα τέλος πάντων. Είναι πλάσμα. Δεν υπάρχει ατμόσφαιρα. Αυτό που λέμε ατμόσφαιρα ή πυρήνας και τα λοιπά. Δηλαδή είναι τελείως πλάσμα, το θέμα παντού. Δεν είναι πιο αέριο κάπως. Δηλαδή να απορροφάται από το ηλιακό στέμα και επειδή είναι πιο έξω και πιο κοντά σε εμάς, να νομίζουμε ότι έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Όχι. Έχει πραγματικά μεγαλύτερη θερμοκρασία. Και αυτό το βλέπουμε από την προηγούμενη φωτογραφία που είχε τα πολλά μήκη κύματος. Γιατί εκεί βλέπεις ότι όταν αλλάζεις μήκος κύματος, για να βλέπεις έναν σχηματισμό σε εκείνο το μήκος κύματος, στις ακτίνες χ, ξέρεις ότι όχι μόνο έχει διαπεράσει όλα τα υπόλοιπα, αλλά για να εκπέμπεις τις ακτίνες χ, ξέρεις ότι de facto η θερμοκρασία του πρέπει να είναι πάνω από ένα σημείο. Θες να τα πεις μετά. Ναι. Αλλά λοιπόν, εξήγηση. Ωραία. Για να ξεφύγουμε τώρα από το στέμα, τελευταίο στάδιο της ατμόσφαιρας του ήλιου είναι ο ηλιακός άνεμος, όπου ουσιαστικά είναι η περιοχή όπου αναπόφευκτα ήλιο από τον ήλιο που λέγαμε ότι εκπέμπεται, γιατί πέρα από την ακτινοβολία εκπέμπεται και ήλιο, φεύγει προς το διάστημα. Αυτό συνεχίζεται προς το άκρο. Οπότε ο ηλιακός άνεμος καλύπτει τεράστιες περιοχές του ηλιακού συστήματος και είναι είτε από περιοχές όπου εκτοξεύεται ήλιο λόγω δραστηριότητας ή εκρήξεις που γίνονται και εκτοξεύουν ήλιο προς το διάστημα, είτε από τους ανοιχτούς μαγνητικούς πόλους που λέγαμε προηγουμένως. Οκ. Ακριβώς έχει ένα κουμπί. Σύνοψη πάλι. Έχουμε κοιτάξει τη δομή, σύσταση. Έχουμε κοιτάξει τα φαινόμενα που προκαλούνται κατά την ήρεμη περιοχή, περίοδο του ήλιου. Αυτά που έχουν προκύψει δηλαδή από αυτά που έχουμε μελετήσει ήδη πιο πριν. Και τώρα θα βάλουμε άλλη μια μεταβλητή. Το μαγνητικό πεδίο. Τόση ώρα όλα αυτά που κοιτάγαμε ήταν μόνο καθαρά, παρουσιάζονταν μόνο λόγω της μεταφοράς στις ενέργειες. Τώρα πάμε στο μαγνητικό πεδίο. Και ελπίζω οι ηλεκτρολόγοι να δώσουν το παρόν τώρα. Λοιπόν, δεν σας περιέγραψα πολύ πιο πριν τη διαφορετική περιστροφή του ήλιου. Ωραία. Τώρα, ανάμεσα στη διαχωριστική επιφάνεια της ζώνης μεταφοράς και της ζώνης ακτινοβολίας, έχουμε συγκέντρωση φορτίου που δημιουργούν ρεύματα. Τα οποία ρεύματα τι επάγουνε? Πείτε το μόνο, εμείς. Μαγνητικό πεδίο. Ωραία. Οπότε, τι γίνεται? Εδώ βλέπετε μία μαγνητική γραμμή. Το πλέγμα κανονικά πάτανε πολλές μαγνητικές γραμμές έτσι. Εντάξει. Προσέξτε ότι η μαγνητική γραμμή δεν περνάει από το κέντρο. Δηλαδή ο πυρήνας είναι φορακισμένος, γιατί αυτά τα φορτία εμφανίζονται σε εκείνες τις συγκεκριμένες περιοχές που σας είπα, ανάμεσα στη ζώνη μεταφοράς και στη ζώνη ακτινοβολίας. Έχουμε εδώ λοιπόν τη μαγνητική γραμμή, η οποία μαγνητική γραμμή από τι ορίζεται? Από τα ρεύματα που δημιουργούνται από τα φορτία που κινούνται. Τα φορτία όμως που κινούνται, από τι εξαρτώνται? Από την ολική περιστροφή του ήλιου. Οπότε τι έχουμε? Εξάρτηση του μαγνητικού πεδίου από το ηλεκτρικό ρεύμα που εξαρτάται από τα φορτία, που εξαρτάται από την κίνηση του ίδιου του ήλιου. Όταν έχουμε μια διαφορετική περιστροφή, αν είχαμε ξεκινήσει με μια ομαλή γραμμή, μετά από λίγο ο σημερινός θα έχει προχωρήσει πιο πολύ από τα άλλα μέρη, οπότε θα έχει στραβώσει η γραμμή. Και επειδή αυτή εδώ είναι πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα, δηλαδή 25 μέρες και αυτό είναι 30 και αργή, θα έχει όλη τη μεγαλύτερη καθυστέρηση προς μια μεγαλύτερη ηλιογραφικά πλάτη.
και μεγαλύτερη πρόοδο όσο πιο κοντά είμαστε στο σημερινό. Οπότε βλέπουμε ότι η αρχική μαγνητική γραμμή που είχαμε, που τη μαγνητική γραμμή πλέον μπορείτε να τη φαντάζεστε καθαρά σαν ένα χορμόνι πραγματικά το οποίο αποτελείται από λιθρισμένα σωματίδια, γιατί αυτό ακριβώς είναι, βλέπουμε να έχει παραμορφωθεί. Δεν αντιληφθεί κι άλλο παραμορφώνεται. Και φανταστείτε ότι αν καταλήξει σε κάποιο σημείο, ώστε να γυρίσει από πίσω, να προσπεράσει αυτό εγώ και να το συνεχίσει, κάποια στιγμή θα αρχίσει να μπλέκεται στον ίδιο τον εαυτό. Και να αρχίσει να μπλέκεται, αρχίζει να στρίβει ως προς τον ίδιο τον εαυτό, να μπαίνει μια μαγνητική γραμμή μέσα στην άλλη. Όχι, έτσι δεν γίνεται αυτό. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει περιστροφή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσει να γίνεται κάτι πάρα πολύ άσχημο. Όπως. Γίνεται. Εγώ θα δείτε ακριβώς αυτό που περιέγραψα. Όπως αυτό. Όχι, αλλά μπορώ να το ξαναβάλω. Έχει κι άλλα τέτοια. Οπότε τι είδατε, ότι ξεκινήσαμε από το απλό μας μοντέλο, ομογενή παιδεία κτλ. Βάλαμε απλώς το μαγνητικό πεδίο που προκαλεί τα ταλαιπωρημένα σωματίδια και τη διαφορική περιστροφή την οποία δεν μελετήσαμε. Συνδυασμός και έβαλε το χάος. Αυτό είναι η βασική θεωρία για το μοντέλο του Babcock. Γενικά, να ξέρετε ότι ως προς τον ήλιο όλα αυτά τα μοντέλα που σας περιέγραφα για το εσωτερικό ή για τα περισσότερα φαινόμενα δεν είναι ότι έχουμε καταλήξει στην καθοριστική λύση και λέμε ναι, αυτό είναι. Όλα αυτά είναι ακόμα, δεν θα έλεγα ανοιχτά, γιατί υπάρχει θεωρία και παρατηρήσεις κτλ. Απλώς δεν έχουν επιληθεί πλήρως. Οπότε, δηλαδή. Όχι. Αυτά που σχηματίζονται είναι μαγνητικές γραμμές να έχουν στρογγυλιστεί μεταξύ τους, να σχηματίζουν συστάδες, να έρχονται πολύ κοντά. Είπατε ότι στην αρχή ήταν αραιά, τώρα έχουν έρθει πάρα πολύ κοντά. Μεγάλη συγκέντρωση μαγνητικών γραμμών, τι θα πει. Μας λέγανε, όποτε είναι πολύ κοντά οι γραμμές, οι δυναμικές γραμμές του πεδίου μεταξύ τους, έχεις μεγαλύτερη ένταση πεδίου. Αυτό που μας είχαν συνέχεια το μπαλάκι με το ηλεκτρόνιο, τις μαγνητικές γραμμές να πηγαίνουν πάνω του και λέγανε, πιο κοντά στο μπαλάκι, μεγαλύτερη πυκνότητα, περισσότερη ένταση. Αυτό ακριβώς και πάλι το βλέπουμε στον ήλιο. Οπότε, φανταστείτε ότι το μαγνητικό πεδίο που υπάρχει στον ήλιο, όπα, το γέλησα. Το μαγνητικό πεδίο που έχουμε στον ήλιο και οφείλεται καθαρά σε αυτό εδώ το κομμάτι, στο πρώτο που βλέπουμε, δηλαδή να έχει το βόρειο και το νότιο πόλο και να πηγαίνει η δυναμική γραμμή από τη μία μεριά στην άλλη. Δεν ξέρω αν είναι και τώρα. Τέλεια. Αυτό εδώ το μαγνητικό πεδίο είναι ένα γκάους. Ένα γκάους είναι δεκαστημιών τετάρτη ή τέσσερα. Ωραία. Εντάξει, χαμηλή πυκνότητα, δηλαδή ο βόρειος πόλος και ο νότιος μαγνητικός πόλος του ήλιου έχουν ένταση πεδίου 1-4, το τελικό πεδίο του ήλιου. Τοπικά, σε κάθε μία περιοχή από τους βρόμους που θα σχηματιστούν, είναι τόσο μεγάλος ο στρογγυλισμός και η πυκνότητα των δυναμικών γραμμών, όπου φτάνουμε στα χιλιάδες γκάους. Που σημαίνει ότι φτάνουμε στα τέσλα, τα οποία για όσους έχουν μελετήσει τουλάχιστον στο μαγνητισμό είναι μια τεράστια μονάδα. Δηλαδή, ενώ ο βόρειος και ο νότιος πόλος όλου του ήλιου έχει μαγνητικό πεδίο ένα γκάους, μια περιοχή εδώ πέρα εμφανίζει 4.000 γκάους. Ωραία. Άρα έχουμε βάλει κάτι καινούργιο στο παιχνίδι, μεγάλα μαγνητικά φαινόμενα. Και μεγάλα μαγνητικά φαινόμενα θα έχει και άλλα παιχνιδάκια να δούμε και άλλα φαινόμενα. Αυτό θα πει ότι μπορείτε να το πείτε. Αυτό δεν είναι επεξεργασμένο ότι τα έχουν βάλει. Είναι πραγματικό ότι ύλη, φορτισμένα σωματίδια, μεταφέρονται από τη μία μεριά του βρόχου στην άλλη. Σπυροειδώς κιόλας. Αυτό είναι το φαινόμενο της μαγνητικής φιάλης. Κάπου εγώ ήθελα να πετάξω τα ηλεκτρομαγνητικά, να βάλω μέσα τα γκράτ και ούτω καθεξής, αλλά δεν το τόλμησα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, οπότε πιο αναλυτικά, αυτά τα μαγνητικά κορβόνια, όπως σας είπα, σχηματίζονται στο εσωτερικό του ήλιου και πέρα από έξω από τον πυρήνα, όπως σας είπα, και αν βγουν έξω στην επιφάνεια, μπορούμε να παρατηρήσουμε διάφορα φαινόμενα σε αυτά. Και όπως σας είπα, είναι ισχυρότατο εδώ το μαγνητικό πεδίο. Η ύπαρξη μαγνητικού πεδίου με τη σειρά του τι προκαλεί, δημιουργεί ρεύματος. Δημιουργεί ρεύματος είναι η κίνηση η σωματίδια, οπότε αναγκάζει η σωματίδια σε κίνηση. Όπως δημιουργήθηκε δηλαδή, προκαλείται το αντίθετο. Αντίστροφα. Οπότε, εδώ έχουμε
μια προεξοχή, έτσι λέγεται αυτό, να έχει προκληθεί σε αυτή την περίπτωση. Αυτά είναι και οι προεκτάσεις που μπορείτε να δείτε στον ήλιο, το οποίο μπορεί να φτάσουν τεράστιες διαστάσεις. Πού είναι ο Ιάκωβος, έφυγε. Καλά, είχα δει ένα βιντεάκι που είχε τραβήξει ο Ιάκωβος και το σχόλιο στο mail του είναι «Πού, δεν έχω βγει πιο μεγάλο». Εγώ παρεξήγησα στην αρχή, εντάξει, μετά έχω το βίντεο. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη προεξοχή σε σύγκριση με την ακτίνα του ήλιου, πάνω από ένα τέταρτο νομίζω κιόλας, ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Όπου ουσιαστικά τι είχε γίνει εκεί πέρα, εγώ συζητάμε για μαγνητικά φαινόμενα τεράστιων εντάσεων. Και είδατε ότι τα μαγνητικά κορδόνια ήταν σχετικά άδακτος ο σχηματισμός τους. Και εξαρτάται από τη διαφορετική περιστροφή και το μαγνητικό πεδίο. Οπότε φανταστείτε ότι αν αρχίσουν αυτές οι κοιλίδες που σχηματίζονται. Οι κοιλίδες είναι ακριβώς οι περιοχές όπου βγαίνουν και μπαίνουν τα μαγνητικά κορδόνια, έτσι. Αν αρχίσουν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους στα διάφορα μαγνητικά πεδία, πάλι υπάρχουν αντίστοιχα φαινόμενα μεταξύ τους. Οπότε μπορεί να σπάνε δυναμικές γραμμές ή να γίνονται αντίστοιχα εκρήξεις και να έχουμε κατόπιση ύλης προς το διάστημα ή μπορεί πολύ απλά να υπάρξει μια δραστηριότητα, να σχηματιστεί απλώς ένας πίδακας, δηλαδή αυτό εγώ να είναι σταθερό για λίγες ώρες, να είναι ένας πίδακας από πάνω λόγω του μαγνητικού πεδίου αυξηφώντας τη βαρύτητα και μετά από λίγο να ερεμήσει και να επιστρέψει πίσω. Αυτή η συγκρότηση χρόνια. Των ηλιακών κυρίδων. Θα τα πούμε. Ωραία. Πάλι δεν με ρωτήσατε. Τέλος πάντων, πώς μετράμε το μαγνητικό πεδίο. Εμείς είμαστε εδώ πέρα, δεν μπορούμε να στείλουμε ένα μαγνητόμετρο, το μόνο που παίρνουμε είναι το φως. Με τη μελέτη του φάσματος του φωτός, μπορούμε να μελετήσουμε το φαινόμενο ζέμα. Τσίμα. Δεν ξέρω αν το φέρνω σωστά, σαν ζήμα. Τσέμα αυτό το τέλος πάντων. Τώρα ναι, τρασί. Στο φαινόμενο ζήμα τι γίνεται. Όταν έχουμε μια οσματική γραμμή, όταν συγκλείσει ένα στοιχείο που λέγαμε προηγουμένως, αν υπάρχει ισχυρό μαγνητικό πεδίο, τότε αυτή εκφυλίζεται και διασπάται σε περισσότερες. Και πάντα είναι μονός αριθμός. Μποχ, τι έγινε εδώ. Δεν πάει καλά. Λοιπόν, μονός είναι εσύ. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι είναι πάντα μονός ο αριθμός. Πώς πάει. Σίγουρα. Ελπίζω. Νομίζω ότι είναι διπλό το φαινόμενο. Ναι, θα πω ότι υπάρχει το δευτερεύωνο που είναι και ζυγός για να καλυφθώ. Λοιπόν. Οπότε μπορούμε να το μελετήσουμε πάλι από το φάσμα. Τώρα πέταμε στις κοιλίδες. Οι κοιλίδες, όπως είπαμε, είναι οι περιοχές όπου είναι η είσοδος και η έξοδος των βρόχων που σχηματίζονται. Όπως είπα, χωρίς είπες πόσο ισχύο είναι αυτό το μαγνητικό πεδίο στις κοιλίδες. Καλά, δεν προσέχεις. Είπα. Λοιπόν, γιατί είναι μαύρες. Αυτό που γίνεται είναι ότι... Το πάνω είναι η... Το πάνω είναι η Αφροδίτη που περνάει μπροστά από τον ήλιο. Είναι η διάβαση της Αφροδίτης. Γιατί είναι μαύρες. Φαίνονται μαύρες, αν θέσαμε στο διάστημα πάντα λαμπρές, γιατί έχουν χαμηλότερη θερμοκρασία. Γιατί έχουν χαμηλότερη θερμοκρασία, έχουν μικρότερη πυκνότητα. Γιατί έχουν μικρότερη πυκνότητα, γιατί, εντάξει, αυτό θέλει πιο πολύ για εξήγηση, απλώς διασχετικά για να το έχετε. Ουσιαστικά το μαγνητικό πεδίο το οποίο δημιουργείται προκειμένου να φυλακιστεί ασκεί μια μαγνητική πίεση στο υλικό. Δηλαδή, αν έχεις ένα αέριο σε εισαγωγικά έτσι, για το πλάσμα, το οποίο υπάρχει ισχυρό μαγνητικό πεδίο, αυτό όπως έχει και από την κινητική θεωρία κάποια πίεση ως αέριο, έχει και μια μαγνητική πίεση. Οπότε, για να εξισορροπήσει με την πίεση από τα υπόλοιπα αέρια, το οποίο δεν έχουν μαγνητική πίεση και έχουν απλώς όλα τα άλλα, χρειάζεται λιγότερη ύλη. Οπότε η πυκνότητα θα είναι χαμηλότερη. Χαμηλότερη πυκνότητα σημαίνει ότι θα έχει λιγότερη ύλη, λιγότερη θερμοκρασία και θα εμφανίζεται ως μαύρος. Εντάξει. Και πιο αναλυτικά, αυτό εδώ λέγεται σκιά, παρασκιά. Έτσι ακριβώς είναι οι κοιλίδες. Και από πέρα μπορείτε να δείτε τους συνόδους σχηματισμούς που θα εμφανίζονται από τα διάφορα έργα. Και επιτέλους και μια κλίμακα με τη γη, επειδή τη ζητάμε τη συνέντευξη. Ορίστε. Αν όχι, σαν Βαγκόγκ και τηλεσκόπιο. Ο Βαγκόγκ. Ωραία. Εγώ δεν κατάλαβα στο προηγούμενο με το φαινόμενο του Ζήμαν που λέγαμε. Ναι. Για ποιο λόγο εκφυλίζεται και σε μονό αριθμό που λέγαμε, ότι προκύπτει μονός αριθμός μετά. Δεν είναι πάντα μονός, είναι είτε μονός είτε ζυγός, είναι ανάλογα. Αν είναι ένα
ανάλογα και την ένταση του μαγνητικού πεδίου και είναι ανάλογα και αν είναι μονοπολικό το μαγνητικό πεδίο ή διπολικό. Αν έχεις δηλαδή μια κοιλίδα μόνη της, όπως είναι η κεντρική εκεί πέρα, αυτή είναι μια μονοπολική περιοχή. Ναι, είναι μια κοιλίδα η οποία έχει ένα πρόσημο, θετικό ή αρνητικό, ανάλογα αν είναι στο βόρειο ή στο νότιο ημισφαίριο. Ναι, αλλά όσο και να κόψουμε το μαγνήτη δεν έχει δύο πόλους, δηλαδή... Όχι, όχι. Γιατί ο άλλος πόλος είναι εσωτερικά, είναι μέσα. Δεν έχει βγει ακόμα στην επιφάνεια, οπότε αυτό που έχεις είναι ένα μαγνητικό πεδίο το οποίο είναι ανοιχτό στο άπειρο. Εντάξει, ναι. Εντάξει. Φαντάζομαι λοιπόν ότι απλά δεν έχει γίνει το λίγισμα ακόμα να γίνει υπερταλμένο. Οπότε μία περιοχή φάνε ο βόρειος πόλος, το μαγνήτη, το άλλο φάνε ο νότιος και φάγουμε σε σχηματισμό χειράτη σε αποτυπωμένα σωματίδια να κάνουμε λιποειδική σύνδεση στο μαγνητικό πεδίο εκεί πέρα. Κάποιο ζωντανή αναπαράσταση. Μ' άρεσαν. Τι θες. Και με εσένα, σε με εμένα. Ας το δούμε, ας το λοιπόν, και τώρα, εντάξει, είπαμε ότι εμφανίζονται οι κοιλίδες, εμφανίζονται οι βρόχοι και είπαμε ότι αυτό λίγος πολύ γίνεται χαοτικά. Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, το πιο χαρακτηριστικό που μπορούσαν να δουν από παλιά όταν βλέπαν τον ήλιο, πρώτα ήταν οι κοιλίδες και μετά όλοι οι άλλοι σχηματισμοί. Οπότε έχουμε πάρα πολλά δεδομένα από πολλές δεκαετίες παλιά. Οπότε τι κάναμε. Κοιτάγανε σε ποιο ηλιογραφικό πλάτος, δηλαδή πόσο μακριά από τον σημερινό, σχηματίζονταν κοιλίδες και το σημείωναν, ανά τα έτη. Και προέκυψε αυτό το διάγραμμα. Δηλαδή στην αρχή ενός κύκλου είχαν κοιλίδες μόνο σε αυτές τις περιοχές, σε μεγάλα ηλιογραφικά πλάτη και καθόλου κάτω. Ενώ όσο πλησίαζε αυτή η περίοδος, δεν υπήρχαν καθόλου κοιλίδες σε μεγάλα ηλιογραφικά πλάτη, δηλαδή όλες είχαν πλησιάσει τον σημερινό. Αυτό λέγεται διάγραμμα πεταλούδας ή διάγραμμα Mountain, που είναι καθαρά παρατηρησιακό και από εκεί πέρα θεωρήθηκε πλέον ότι αφού παρατηρείται αυτή η περιοδικότητα, που κρατάει κατά μέσο όρο, τον τονίζω κατά μέσο όρο, 11 χρόνια, γιατί τώρα πρόσφατα δεν μας βγήκε 10 χρόνια και επανικοβληθήκαμε. Λέμε, τι... Ο τελευταίος κύκλος κράτησε 14 χρόνια. Θυμάμαι το 10-11 που υπολόγιζαν ότι θα έπρεπε να ξαναξεκινήσει ο νέος κύκλος. Όχι ξεκίνησε... το 11, λέγαμε το 6 που ήμασταν στο Καστελόριζο, ναι, ότι είμαστε στο μίνιμουμ του κύκλου και το 2008 που θα πηγαίναμε στη Σιβηρία θα ήμασταν στο maximum. Ναι, έτσι λέγαμε. Το maximum τελικά εμφανίστηκε το 2011 στην ίσο του Πάσχα. Άρχισε να εμφανίζεται. Φέτος εμφανίστηκε κανονικά. Δηλαδή είχαμε ένα time lag 4,5 χρόνια σχεδόν. Εντάξει. Το maximum είναι φέτος ή τέτοιο. Θα δούμε σε 2-3 χρόνια θα ξέρουμε ακριβώς πότε έγινε το maximum. Κάνε καταιγίδες φέτος. Τίποτα δεν έχουμε. Υπάρχουν άπειρες εξηγήσεις, καμία που να είναι ακριβώς. Θα δούμε. Εγώ λίγο πιο αναλυτικά και μάλιστα και σε ένταση. Βλέπω ότι υπάρχει περιοδικότητα με τη εμφάνιση κοιλίδων, αλλά δεν έχουμε την ίδια σε αριθμό κοιλίδων. Ανά την περίοδο. Δηλαδή το 1960 μπορεί να εμφανίστηκαν περισσότερες. Περισσότερες κοιλίδες σημαίνει περισσότερη δραστηριότητα. Περισσότερη δραστηριότητα, πιο έντονα φαινόμενα, περισσότερες εκρήξεις, οι οποίες μπορούν, και θα το δούμε αυτό που τελειώνουμε ούτως ή άλλως, συνέχεια ότι επηρεάζουν την ίδια τη γη. Οπότε, εγώ αρχίζω να μπαίνω συζητήσεις εποχή παγετώνων, μήνυ εποχή παγετώνων, σχέση θερμοκρασία τη γη με τη δραστηριότητα του ήλιου κτλ. Εγώ εμπιστεύονται όλα αυτά που θα το τελειώσουμε, Ιάκωβε, ή θα τα πεις. Πριν φύγεις να πω το εξής, από αυτή την τέτοια, ναι, στην προηγούμενη διαφάνεια. Καλώς ήρθες. Thank you. Το απόλυτε. Ωραία. Λοιπόν, ο κουμπάρος μου, το παλικάρι που με πάντρεψε, έκανε την πτυχιακή του πάνω ακριβώς σε αυτές εδώ τις περιοδικότητες. Και εδώ μέσα, λοιπόν, με δεδομένα από λίγο πιο πριν, μέχρι και το τελευταίο καιρό, είδε
όχι μόνο την 11ετή περιοδικότητα που έχουμε περίπου εδώ πέρα, αλλά είδε πολλές υποπεριόδους με αναλύσεις Φουριέ από μερικές μέρες μέχρι και μερικές ώρες σε κάποιες περιπτώσεις. Και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι είδε μια μέγα περίοδο η οποία περίπου κρατάει πάνω από 250 χρόνια. Και αυτή μπορούμε να τη δούμε εύκολα εδώ πέρα, αν κάνουμε ένα smoothing, ένα fit σε όλα τα peak. Θα δείτε ότι έχει αυτή την, την κατανομή, έτσι. Αυτό το, η περίοδο των 250 ετών είναι για την υποπερίοδο μίνι παγετών, όπως σας έλεγα. Ας πούμε, η μελέτη του φάσματο, των εξαφάνισης των κυλίων μπορεί να γίνει τόσο παλιά, ακόμα και τον 18ο αιώνα. Οπότε, για παράδειγμα, έχουμε βρει πίνακες ή γραβούρες που έχουν τον Τάμεση το 1750, να είναι παγωμένος και να έχουν μπαζάρι πάνω του. Το μάτι, ναι. Ναι. Οπότε εκεί πέρα και υπήρχε τότε πάρα πολύ χαμηλή ηλιακή δραστηριότητα. Οπότε είχα συνδυάσει ότι είχε πέσει και πάρα πολύ απότομα η θερμοκρασία της εκείνης την περίοδο. Να ρωτήσω. Ναι. Η μεταβλητή δραστηριότητα πού μπορεί να πει, κάποιος μηχανισμός γνωστός για την καθορίζει. Το βασικό μοντέλο, το πριν από... θα το δείξω, θα σου απαντήσω. Λοιπόν. Εντάξει, λίγο πολύ αυτά που είπαμε τώρα, λίγο πιο αναπαραστατικά. Μάνα. Λοιπόν, τώρα αυτός είναι δεκαετής κύκλος. Δηλαδή βλέπετε αυτή τη δραστηριότητα να ξεκινάμε από μίνιμουμ στην αρχή, σιγά σιγά να εμφανίζονται περισσότερες κοιλίδες, περισσότερες εκρήξεις, περισσότερα φαινόμενα, περισσότερη δραστηριότητα, στο μέσο περίπου να φτάνουμε στο μέγιστο, και στη συνέχεια ξανά στο ελάχιστο. Και αυτό είναι επαναλαμβάνεται κάθε 11 χρόνια. Τώρα δεν θυμάμαι αν έχω σχήμα για αυτό που. Α. Δεν μπορεί να μεταβολή του ήλιου μέσα στην ημέρα. Για να δείτε τι μπορεί να εμφανίζει, δεν βλέπετε εγώ τι διάφορε εκκλήσει που συμβαίνουν ή τη μεταβολή των βρόχων. Σε ώρες. Ναι. Τώρα περνάνε ώρες. Γίνες ώρες. Σας έβαλα την κλίμακα. Τώρα περνάνε γίνες ώρες. Μετά θα σας βάλω και χρόνο. Ναι, ημέρα, ημέρα. Δεν μπορεί να είναι γίνες ώρες. Γίνες ώρες είναι απλά. Τρέχει πολύ γρήγορα. Όχι, το τρέχουμε τώρα. Τώρα το βάλουμε σε κάπου. Παιδιά, ας κάτσουμε 27 μέρες να πούμε. Και ένα αντίστοιχο που έχει φτιαχτεί για την αρχή της ηλιακής δραστηριότητας. Αυτό είναι ένα βίντεο 5 λεπτών. Οπότε επειδή εμείς είμαστε έξυπνοι και ξέρουμε ότι στη μέση περίπου θα υπάρξει η μεγαλύτερη δραστηριότητα, θα το βάλουμε στη μέση. Για να δούμε ότι όντως είπατε πως ξεκινήσαμε και είπατε πως είναι στη συνέχεια. Και αν το συνεχίσω, θα δούμε ότι πάλι έχουμε πλησιάσει. Σιγά σιγά πως το ελάχιστο και πάλι. Τίποτα. Εντάξει, τώρα το έχω. Λοιπόν, δεν έχω βάλει κάτι σχετικό με την πορεία, οπότε να επιστρέψω πίσω. Για τις ηλιακές κοιλίδες. Γι' αυτό που ρωτήσατε για το φαινόμενο σκοπιοφύλλεται. Τι γίνεται. Είδαμε γιατί σχηματίζονται οι κοιλίδες και μάλιστα αν θυμάστε από το βιντεάκι που δείξαμε τον Πάπκο που εμφανίστηκαν τα μαγνητικά κορδόνια, αυτές εμφανίστηκαν σε μεγάλο ηλιογραφικό πλάτος. Οπότε μέσα στην 11ετή κύκλο τι γίνεται. Σε μεγάλα ηλιογραφικά βράδια εμφανίζονται οι κοιλίδες, αυτές έχουν τους μαγνητικούς πόλους όπως λέγαμε. Η μία κοιλίδα είναι πάντα πιο μπροστά από την άλλη. Αυτή που βρίσκεται πιο πίσω έχει το αντίστροφο. Την αντίστροφη μαγνητική πολικότητα με τον αντίστοιχο πόλο από το ίδιο ημισφαίριο. Δηλαδή, αν λοιπόν ο μαγνητικός βοράς του ήλιου, του πεδίου όλου του ήλιου που λέγαμε, εδώ πέρα η μία κοιλίδα θα έχει νότιο μαγνητικό πόλο και άλλη βόρειο. Και αντίστοιχα θα έχουν εμφανιστεί από την άλλη μεριά. Καθώς περνάνε τα χρόνια, αυτές οι κοιλίδες, και όχι οι ίδιες αναγκαστικά, αρχίζουν να πλησιάζουν τον ισημερινό. Οπότε τι θα έχουμε, αφού θα πλησιάσουν τον ισημερινό, αρχίσουν να πλησιάζουν η μία κοντά στην άλλη. Και τι θα γίνει, ο πόλος μαγνητικός πόλος της μίας κοιλίδας θα αλληλεπιδράσει με τον νότιο μαγνητικό πόλο της άλλης.
Οπότε ξαφνικά θα έχουμε μια συνένωση αλληλεπίδραση των μαγνητικών πεδίων και εξουδετέρωση των μαγνητικών πεδίων των κυκλίδων και θα μείνουν μόνο τα μαγνητικά πεδία από τις άλλες κυκλίδες που έχουν απομείνει που έχουν την αντίστροφη πολικότητα. Δηλαδή θα απομείνουν οι άλλες που ήταν πιο πίσω και έχουν το αντίστροφο μαγνητικό πεδίο του άλλου. Λόγω αυτού ακριβώς του φαινομένου, αντιστραφεί το μαγνητικό πεδίο όλου του ήλιου. Οπότε κάθε 22 χρόνια, στην αρχή έχουμε βορρά εδώ πάνω, νότο εδώ κάτω. Μετά από 10 χρόνια έχουμε μαγνητικό νότο πάνω και μαγνητικό βορρά κάτω. Και μετά από 22 χρόνια το αντίστροφο. Τώρα, ο ακριβής μηχανισμός που γίνεται αυτός, δεν είναι. Όσο αφορά τις ηλιακές κυκλίδες, η διάρκεια ζωής του νότου ήταν μικρή σχετικά με τα χρόνια που λέμε. Ναι. Γιατί ναι. Είχαν κάνει τις πιο θερμαντικές γράμμα για τα λεπτά. Γι' αυτό είπα ότι δεν σημαίνει ότι θα συνενωθούν οι ίδιες. Αυτό που έλεγα είναι ότι καθώς περνάνε τα χρόνια, εμφανίζονται κοιλίδες όλο και πιο κοντά στον σημερινό. Δεν είναι ότι οι ίδιες κατεβαίνουν από μεγάλα γεωγραφικά πράγματα προς τα κάτω, αλλά εμφανίζονται περισσότερο στον σημερινό. Πάντως οι λόγοι στο οποίο οφείλεται αυτό μπορούν να βρουν σχετικά εύκολα ένα από ότι είναι περιοδικό το φαινόμενο και δύο, αν κατανοήσουμε πλήρως το μοντέλο του Μπάμπκοκ. Δηλαδή, αν κατανοήσουμε ότι όντως αυτό το μοντέλο λειτουργεί και βρούμε ακριβώς τις μεταβλητές που θα έπρεπε να ισχύουν, μπορούμε να το βγάλουμε. Εντάξει. Μια λίγο άσχετη ερώτηση. Ναι. Τέτοια δεδομένα, πόσο καιρό συνεχίζουν στον νόμο, πόσες δεκαετίες. Για τις κοιλίδες, είπα, υπάρχουν από το 250 και συστηματικά. 250 τι. Πριν 250 χρόνια, το 1750. Εγώ έπαιχνε μια προεξοχή, θα το ξαναπαίξω. Είναι fast forward. Ναι, ναι, είναι fast forward. Όπως πέρασε ένα, Και αυτό είναι μια έκλαψη. Το πρώτο κομμάτι. Έκλαμψη είναι κανονικά έκλαψη. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση της φωτεινότητας σε εκείνο το σημείο. Εγώ να τη θυμάμαι. Εσύ πες το στήμα. Είχαμε πάει με τον Ιάκωβο στο Βόλο και είχαμε στήσει ένα τηλεσκόπιο για να περνάει ο κόσμος να κοιτάει. Είχαμε σημαντεύσει δύο κοιλίδες. Οι κοιλίδες είναι πάντα σε ζευγάρι. Γιατί και μπορείς να έχεις μονοπολικό μαγνήτη, υπάρχει πάντα το όριο μαγνητικό πόλο και το μαγνητικό. Αλλά επειδή είναι βυθισμένες, εντάξει. Κυρίως όταν έχουν αναπτυχθεί, θα τους βλέπετε σε ζευγάρι. Οπότε είχαμε στοχεύσει κι εμείς δύο κοιλίδες, περνάγανε τα παιδάκια, χαζέμα, wow κτλ. Οπότε γυρνάω σε ένα παιδάκι. Και υδρογόνου εντωμεταξύ, δηλαδή σε σημείο του φάσματος που βλέπαμε τις εκκλήσεις. Και με πολύ καλό τηλεσκόπιο, δηλαδή βλέπαμε νημάτια ή οικογίαση, τέλεια. Οπότε κάποια στιγμή λέω σε ένα παιδάκι να κοίτα εδώ πέρα, γυρνάω το κοιτάζω, το ένα τον βόρειο, το άλλο τον νότιο και γυρνάω και γίνεται τη στιγμή ακριβώς και ασπρίσει όλο. Και γυρνάω μέσα σε 20 δευτερόλεπτα. Ναι, για ένα δευτερόλεπτο γύρισα και όταν επέστρεψα είχα χάσει την αρχή. Τουλάχιστον το πουλάμε, το φώναξα, το κατέρευσε και το μπράβο για αυτό. Αλλά ήταν και τις πιο ισχυρές που είχαμε δει. Ναι, ναι. Καλό βίντεο. Ωραία. Και εγώ θα τελειώσω με το σέλες. Δηλαδή είπαμε και για τα μαγνητικά πεδία, είπαμε για τις κοιλίδες, είπαμε για τις εκρήξεις τις οποίες επιδρούν και εμφανίζουν. Αυτά να μην εμφανίζει καλά. Οπότε, τι μένει να δούμε, την επίδραση στην υγεία. Εγώ παρουσιάζω για τον δεκαετή κύκλο. Το ίδιο που λέγαμε ότι μπορεί να είναι, υπάρχει μια μέση περιοδικότητα, αλλά είναι και διαφορετική ένταση αν της περιόδους. Εγώ βλέπετε σχηματισμό και λίγο να μεταέχει και πόσο έντονο πάνε. Και οπότε αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι εγώ βλέπετε σε ήρεμη περιοχή ή σε ενεργό περιοχή. Αυτό που περιγράφουμε, ότι αρχίζει, βλέπετε που χάνονται και εμφανίζονται, αλλά πλησιάζουν περισσότερο από τον σημερινό.
Και εγώ είναι πως τα μαγνητικά χορμόνια από το εσωτερικό, όταν πλησιάζουν στην επιφάνεια, βγαίνουν έξω από αυτή, σχηματίζουν τις κοιλίδες, αρχίζει να συσσωρεύεται το ηλεκτρικό υλικό σε αυτές, και αν σκάσει μία από αυτές, αν σπάσει ένα χορμόνι, μπορεί να εκτοξεύσει μαγνητικό υλικό. Αυτά είναι τα CMEs, που έβλεσαι είναι λίγο στα... Στεματικές εκτοξεύσεις. Δεν μάζει εκτοξεύσεις. Ωραία. Και εγώ αυτό που λέγαμε για την αντιστροφή του μαγνητικού πεδίου. Κάθε 22 χρόνια. Το... Για, την... για το άνεμο δεν είπαμε πολύ πολλά πράγματα. Είναι τα τελευταία βίντεο. Όπου θα δείξουμε για το σέλα στη ζωή σε κλείσμα. Στεφάνο. Πού είναι ο Στεφάνος, ρε. Εντάξει, εγώ είναι για το φάσμα κατά τις εκλήψεις, αναλόγως το πόσο, σε ποια ενεργή εποχή βρισκόμαστε ή όχι, υπάρχει άλλη ένταση φασματικών γραμμών. Αν είναι, τα λες εσύ μετά, για να κλείσω. Εντάξει. Λοιπόν, και τώρα πάμε στο σέλας. Τι γίνεται λοιπόν, εκτοξεύεται υλικό από τον ήλιο, αυτό είναι φορτισμένο επειδή έχουμε πλάσμα, έχει και αποδικευμένο μαγνητικό πεδίο, οπότε όσο και να έχει, έχουμε μέσα ηλεκτρικά πεδία, μαγνητικά πεδία, τεράστιες βομές, τεράστιες θερμοκρασίες. Αν πλησίαζε ένα πλανήτη, τι θα γινότανε. Αυτό για την περίπτωση της Γης, επειδή η Γη έχει το δικό της μαγνητικό πεδίο, προστατεύεται. Αυτό που βλέπετε είναι ότι δεν είναι ομογενές, αλλά λόγω του ηλιακού ανέμου, βλέπετε ότι οι μαγνητικές ίδιες γραμμές της Γης απομακρύνονται από τον ήλιο. Αυτό που γίνεται είναι τώρα να δούμε ποια είναι ακριβώς η επίδραση του υλικού που φτάνει από τον ήλιο στη Γη. Θα δείτε ότι εγκλωβίζονται στο μαγνητικό πεδίο της Γης, όπως είχαν εγκλωβιστεί πιο πριν στον ήλιο, πάνε προς τους πόλους της Γης, χτυπάνε την ατμόσφαιρα και παράγεται η ακτινοβολία. Οπότε δεν θα ξαναχρειαστεί να μιλήσω, δείτε τις φωτογραφίες. Αυτή είναι αληθινή φωτογραφία, δεν είναι πειραγμένο. Είναι παρμένο από το διάστημα πάνω από την Ανταρκτική, νότιος Έλλας, γιατί ακούμε μόνο για βόρειος Έλλας. Εδώ από το διαστημικό λεωφορείο, πώς φαίνεται από το διάστημα. Αυτό που είναι. Στο Δία. Και το πείτε και σε εξωπλανήτη. Ναι. Όπου εδώ πέρα γιατί έχουμε σέλας. Αυτό είναι το όριο. Πολλές φορές να βλέπεις φαινόμενα τα οποία τα έχεις ταυτίσει με τη Γη. Εδώ έχουμε σέλας γιατί και ο ήλιος έχει. Και ο Δίας έχει τη διαφορική περιστροφή που λέγαμε προηγουμένως και έχει πάρα πολύ ισχυρό μαγνητικό πεδίο. Οπότε σχηματίζει πάρα πολύ ισχυρό σέλας. Σέλας στον χρόνο. Και εγώ λίγο πιο αναλυτικά θα δείξει στο βίντεο που σχηματίζονται οι κουρτίνες του σέλας. Στον ουρανό ή το πως εδώ να εκνευρεί σέλας, εκεί είναι δύσκολο. Επειδή υπάρχει μεγάλη κλίση του χωρικού άρθρου. Φαντάζομαι πως ναι. Μα είσαι έτσι όπως είναι με αυτή την κλίση, σίγουρα θα μπορούμε να το δούμε και πολύ εύκολα. Πάντως έχω δει μια φωτογραφία στο Facebook που έχουν βρει και στον Άρη σέλας. Μάλλον που εκεί οφείλεται στα τοπικά μαγνητικά πεδία. Τον Άρη λίγο δύσκολο γιατί είναι πάρα πολύ ασφαλέ το πεδίο. Εγώ βλέπετε λοιπόν τα ηλεκτρικά φορτία να παγιδεύουν στο μαγνητικό πεδίο, να συγκρούνται με τα άτομα τη ατμόσφαιρα τη Γη, όταν τα διεγείρονται, να επιπέμπουν ακτινοβολία, να έχουν το σχηματισμό. Και αν αυτό είναι πάρα πολύ έντονο, οπότε έχουμε μαγνητικές καταιγίδες, μπορεί να επιδράσει σε όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα της Γης και γι' αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και σκεφτείτε ότι εντάξει, η Γη προστατεύεται γιατί έχει και την ατμόσφαιρα και το μαγνητικό πεδίο, τις διαστημικές συσκευές τι γίνεται. Και γι' αυτό πρέπει να παρατηρούμε τον διαστημικό καιρό. Και τέλος, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για το Curiosity που λέγανε τώρα. Ανησυχούν για το Curiosity γιατί. Γιατί έχει εκτοξευθεί υλικό από τον ήλιο και πάει στον Άρη. Ο οποίος Άρης δεν έχει μαγνητικό πεδίο τόσο ισχυρό όσο της Γης. Οπότε αν φτάσει εκεί πέρα, το Curiosity θα ψηθεί για τα καλά. Έχει ήδη ένα μικρό πρόβλημα. Να ρωτήσω αν έχετε πιστεί στην Αφροδίτη της Έλλας. Η Αφροδίτη δεν έχει καθόλου μαγνητικό πεδίο, αυτό είμαστε σίγουροι, οπότε δεν έχει πρόβλημα.
Τι ακόμα δεν τέλειωσε. Τι θα το κάνει λούπα. Ναι, αυτό είναι. Αν θυμάστε αυτό που σας είχα πει ότι με τα κύματα μπορούμε να δούμε και την πίσω μεριά του ήλιου. Και τώρα σχετικά πρόσφατα έχουν στείλει δύο διαφορετικά τηλεσκόπια, το στέρεο Α και στέρεο Β. Τα οποία θα έχουν φέρει στείλει το ένα από, από το ένα ημισφαίριο του ήλιου και το άλλο από την άλλη. Οπότε πλέον για κάποιο χρονικό διάστημα είχαμε πλήρη εικόνα του ήλιου. Και τότε μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε και τα μοντέλα μας ότι όντως πάνε καλά, ότι όντως είναι η ίδια εικόνα που θα έπρεπε να βγάζουν κτλ. Λοιπόν, και αυτά και τέλειωσα γιατί τράβηξε πολύ. Αυτό που δείχνει έτσι αλλάζουν οι εκκλήσεις των τροχιών του εγκλήσεων. Ναι, ναι. Λοιπόν, τέλος. Σεμινάριο, επόμενος. Τι. Θα το αντέξω. Λοιπόν, επειδή υπάρχει ένα μικρό θεματάκι με τον καιρό, δηλαδή έχει σύννεφα. δεν μπορεί να γίνει η ηλιακή παρατήρηση, οπότε θα το κανονίσουμε αυτό για μία άλλη μέρα όταν θα έχουμε καλύτερο καιρό. Τώρα, αν είναι, ας πούμε, μπορούμε να σας δείξουμε εδώ, τουλάχιστον αφού το έχουμε στήσει στο τηλεσκόπιο, θα σας δείξουμε περίπου να πάρετε μια ιδέα τι περίπου της. Όποιος ήταν στο πρώτο μάθημα της παρατηρησιακής αστρονομίας θα θυμάται για την σημερινή στήριξη. Απλά θα σας πω ότι αυτή είναι μια ειδική στήριξη που είναι για τηλεσκόπια, λέγεται σημερινή στήριξη και είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε να ακολουθεί αυτόματα την κίνηση των άστρων. Γενικά την κίνηση όλων των ουρανίων σωμάτων κάνει την αντίθετη κίνηση από την περιστροφή της Γης και ακολουθεί οποιοδήποτε ουράνιο σώμα θέλουμε. Λοιπόν, η βάση αυτή την έχω φέρει εγώ. Το τηλεσκόπιο είναι του Μιχάλη που θα μας κάνει παρουσίαση για τον ήλιο. Για ξεχαλίζει. Αυτό είναι ένα κλασικό διοπτρικό τηλεσκόπιο. Έλα. Με αυτό το τηλεσκόπιο κάνουμε κανονική παρατήρηση το βράδυ, έτσι. Απλά έχουμε κάνει κάποιες προσθήκες έτσι ώστε να μπορούμε να παρατηρήσουμε τον ήλιο. Θα σας κάνω. Γιάννη, ναι. Να πούμε ότι τον ήλιο το βλέπουμε με τέτοιους τηλεσκόπια, όχι πιο μεγάλα, έτσι. Πιο μεγάλο μπουκόνι. Ο ήλιος βλέπει πάρα πολύ φως. Δεν θέλουμε ούτε διάμετρο, ούτε εστιακό μήκος. Θέλουμε μικρά τηλεσκόπια πάντα για τον ήλιο. Θες να πεις τα φίλτρα τα οποία έχει και το πρίσμα και έτσι. Γενικότερα, όπως μας είπα, παρόλο που μπορούμε να δούμε με οποιοδήποτε τηλεσκόπιο τον ήλιο, προτιμάμε για να έχουμε μια αξιόπιστη παρατήρηση αυτού του είδους τα μικρά τηλεσκόπια. Όλες οι καταγραφές γίνονται σε μεγεθύνσεις από 50 μέχρι 80 επί, όχι παραπάνω, εκτός και αν έχουμε πάρα πολύ καλό σύγκ, που ανεβάζουμε μέχρι 100. Επίσης, δεν θέλουμε μεγάλο διάμετρο εδώ πέρα μπροστά, γιατί όσο μεγαλώνει ο διάμετρος, έχουμε μεγαλύτερη φωτοσυλλεκτικότητα. Στον ήλιο δεν το θέλουμε, το απευχόμαστε. Και μάλιστα, εάν κάποιος θέλει να κάνει παρατήρηση με κατοπτρικό τηλεσκόπιο, είναι καλό να βάλει καπάκι και να δημιουργήσει ένα είδος διαφράγματος και να κατεβάσει τη διάμετρο σε αυτά τα επίπεδα. Υπάρχουν καπάκια με τέτοια τρίκα. Ναι, υπάρχουν καπάκια, ειδικά για τα κατοπτρικά και τα διοπτρικά τηλεσκόπια, τα οποία έχουν μία τρύπα και από εκεί πέρα βλέπεις, παίρνεις ό,τι χρειάζεται. Δεν χρειάζεται κάτι πάρει περισσότερο. Έχω προσέξει ότι αυτή η τρύπα είναι έκεντρη. Είναι πάντα έκεντρη στα καταδιοπτρικά, γιατί στο κέντρο έχουμε την παρεμπόδιση του δευτερεύοντος, έτσι. Γι' αυτό είναι έκεντρη. Στο κέντρο δεν βλέπεις από το κέντρο κάτι. Με τέτοιου είδους τηλεσκόπια γίνονται όλες οι καταγραφές πάντως. Με αυτού του είδους τα τηλεσκόπια μπορεί να είναι λίγο πιο μεγάλη σε σχέση απόσταση, λίγο μεγαλύτερα στη διάμετρο, αλλά περίπου με αυτά. Τώρα, κάτι ειδικά για τους νεότερους της παρέας,
Ο ήλιος είναι επικίνδυνος. Δεν το κοιτάμε χωρίς φίλτρα. Έτσι σε καμιά περίπτωση δεν θα το κοιτάξουμε χωρίς φίλτρα. Έχουμε δύο τύπους φίλτρων. Αυτά που μπαίνουν μπροστά από τον αντικειμενικό και κάνουν για όλα τα τηλεσκόπια. Και μετά έχουμε αυτό το δίπο του φίλτρου, το οποίο είναι ένα πρίσμα Hessel, το οποίο κάνει μόνο για διοπτρικά. Γιατί δεν κάνει για κατοπτρικά. Γιατί ο ήλιος όπως θα πέσει, οι ακμές του ήλιου όπως θα πέσουν πάνω στο κάτωπο του κατοπτρικού τηλεσκοπίου, θα το σπάσουν. Δεν υπάρχει περιορισμός, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη και θα σπάσουν. Αυτό πέρα τι κάνει. Όπως έχω δει ακτίνες, έτσι, έχει μέσα ένα γυάλινο πρίσμα, το 90% το αντανακλά προς τα πίσω, ένα 5% το απορροφά και το άλλο 5% το αφήνει και περνάει στο προστοθάλμιο. Δηλαδή, από ό,τι θα βγει μέσα από τον αντικειμενικό του τηλεσκοπίου, θα φτάσει σε εμάς το 5%, το οποίο είναι και αυτό πάρα πολύ. Γι' αυτόν τον λόγο, χρησιμοποιούμε μια σειρά από φίλτρα. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Είναι ένα φίλτρο ουδέτερης πυκνότητας, ND3. Επιτρέπει το 0,01% του φωτός να περάσει. Το υπόλοιπο το απορροφά. Και για να αυξήσουμε την κοκκίαση, γιατί πλέον με αυτό το πρίσμα μπορούμε να δούμε πολύ καλά την κοκκίαση του ήλιου, χρησιμοποιούμε αυτό το φίλτρο, το οποίο είναι ένα solar continuum, και ακόμα περισσότερο ένα UVIR cut. Για να κόψουμε υπέρυθρες και περίοδους. Γιατί χρησιμοποιούμε το solar continuum και γιατί το UVIR cut. Σημαντικά και τα δύο. Το solar continuum γιατί κρατάει μια πολύ μικρή περιοχή, τα 540 νανόμετρα που λέγαμε πριν, στην οποία είναι το κέντρο του φάσματος που εκπέμπει ο ήλιος. Εκεί δηλαδή θα δούμε από φωτοσφαιρικής άποψης τη μέγιστη δυνατή λεπτομέρεια στο μέγιστο δυνατό κοντράτ. Όσο πιο στενό είναι το εύρος ενός φίλτρου, δηλαδή όσο πιο μικρό κομμάτι του φάσματος αφήνει να περάσει, τόσο πιο μεγάλο κοντράστ έχουμε στους σχηματισμούς που παρατηρούμε. Το συγκεκριμένο είναι 10 νανόμετρα, που σημαίνει ότι αυξάνει πολύ, ναι, μεν το κοντράστ, αλλά δεν είναι το ιδανικότερο όλο. Από εκεί πέρα βέβαια ακριβένουν πάρα πολύ τα φίλτρα, έτσι. Το επόμενο είναι ότι για να... Μάλλον τι γίνεται, τα διοπτρικά τα τηλεσκόπια παίρνουν και επιτρέπουν στο υπεριόδες και στο υπέρυθρο να περάσουν από μέσα τους και να φτάσουν στο μάτι μας. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε το UVIR cut, το οποίο κόβει και το υπέρυθρο και το υπεριόδες. Το βλαβερό για το μάτι μας από πλευράς ακτινοβολίας είναι κατά κύριο λόγο το υπέρυθρο. Έτσι. Γιατί είναι αυτό που μεταφέρει όλη την κινητική ενέργεια, που αυξάνει τη θερμοκρασία, που. Οπότε λοιπόν για αυτόν τον λόγο το κόβουμε. Εάν είχαμε ένα νευτόνιο ή ένα κασεγκρέιν τηλεσκόπιο, εκεί δεν μας πειράζει, γιατί τα κάτωπτρα δεν την αντανακλούν αυτή την ακτινοβολία. Ναι. Βασικά αυτά θέλαμε, απλά τα ό,τι μπορούσαμε για μια... Αυτά είναι έτσι, κάτι πάρα πολύ γρήγορο, έτσι, για να παρουσιάσουμε ένα τηλεσκόπιο που θα γίνει κάποια άλλη στιγμή. Α, ναι. Κάποια άλλη στιγμή λοιπόν, θα κάνουμε... Μισό λεπτό. Υπάρχουν δύο ειδών φιλτραρίσματα. Το ένα, λοιπόν... Το ένα, λοιπόν, φιλτράρισμα... Το ένα φιλτράρισμα είναι με το να βάλουμε μια μεμβράνη αστροσόλαρ μπροστά ή ένα γυάλινο φίλτρο μπροστά, έτσι. Αυτή κοστίζει κανά 20 ευρώ, έχει η α4. 25-26 ευρώ η α4, την οποία την κόβουμε σε ό,τι σχήμα θέλουμε, είναι ζελατίνα σαν χαρτί. Σαν αλουμινόχαρτο. Δεν είναι αλουμινόχαρτο, μοιάζει πολύ, αλλά δεν είναι. Είναι μίλαρ. Δεν έχει καμία σχέση, είναι διαστημική τεχνολογία. Δεν είναι ούτε μίλαρ. Το μίλαρ το έκανε έτσι και δεν σκιζότανε, δεν τζαλακωνόταν, δεν παθούν. Το μίλαρ όμως δεν σου δίνει τίποτα, έτσι είναι... Ναι, είναι... Είναι ένα φίλτρο. Ο δεύτερος τρόπος λοιπόν είναι αυτός εδώ. Το πρίσμα Hessel. Αυτό λοιπόν τι κάνει, αντί να έχουμε ένα φίλτρο μπροστά να κόβει όλο το φως, για να μην έχουμε... Μπράβο, από εκεί. Αυτή εδώ πέρα είναι βάλε, έτσι. Αυτή είναι η μεμβράνη που λέγαμε πριν.
Δηλαδή ή βάζει αυτό ή βάζει αυτό. Ναι, ή βάζει αυτό. Δεν βάζει τα δύο, έτσι. Αυτό εδώ πέρα αφήνει το. Μάλλον κόβει 99,999% του φωτός, έτσι. Ενώ αυτό. Αυτό σου αφήνει και το 9,5% είναι επικίνδυνο αυτό λιγάκι. Αυτό δεν αφήνει να περάσει τίποτα. Και κάνει για όλα τα τηλεσκόπια. Μπορείς να κάνεις συνδυασμό αυτού μου, δηλαδή και μετά. Όχι αυτά τα φίλτρα, αυτά τα φίλτρα ναι. Ναι, ναι, μπορείς να κάνεις συνδυασμό. Το solar continuum, ας πούμε. Ναι, βέβαια. Το solar continuum ενδείκνεται για οποιαδήποτε χρήση πάνω στον ήλιο. Από εκεί και πέρα τώρα, αυτό εδώ τι κάνει. Έχει εδώ μέσα ένα πρίσμα, το οποίο έναν ημιδιαπερατό μάλλον καθρέφτη, να το πούμε καλύτερα, ο οποίος καθρέφτης αυτός αντανακλά το 5% του φωτός που πέφτει εδώ πάνω. Δηλαδή εδώ πέρα πέφτει η δέσμη από τον αντικειμενικό φακό του τηλεσκοπίου, αντανακλά επάνω στο προσοφθάλμιο το 5% το οποίο μετά το φιλτράρουμε με αυτά εδώ τα φίλτρα και το υπόλοιπο το διώχνει κάτω. Και μπορεί να καούμε, εκεί πέρα θέλει προσοχή, έτσι. Ναι. Αυτός είναι ένας κλειστός τύπος πρίσματος. Πώς λέγεται? Πρίσμα Χέρσελ. Άρχισαν να κατασκευάζονται τέτοιοι κλειστοί τύποι πρίσματος πριν από 8 χρόνια, 9 περίπου, διότι πριν ήταν όλοι ανοιχτοί. Εδώ από πίσω δηλαδή ήταν ανοιχτό και έφευγε όλο το φως προς τα πίσω. Επειδή όμως τα χρησιμοποιούσαν πολύ αυτά στο outreach, σε εκδηλώσεις κυρίως με μικρά παιδιά κτλ., γιατί τα μικρά παιδιά δεν μπορούν να ξενυχτήσουν, άρα τι θα δουν τη μέρα τον ήλιο. Πηγαίναν τα πιτσιρίκια λοιπόν και εκεί που βλέπανε φως, είτε βάζανε το μάτι τους είτε βάζανε το χέρι τους, με αποτέλεσμα να έχουμε πολλά εγκάμματα. Γιατί εδώ από πίσω φεύγει το 95% του φωτός που έρχεται εδώ μέσα. Έτσι λοιπόν αποφάσισαν να φτιάξουν τα κλειστού τύπου. Βέβαια, για κάποιον ο οποίος κάνει συστηματική παρατήρηση ή φωτογράφηση για πολλές ώρες, έτσι, για μένα, ας πούμε, παρατηρούσα τα μικρονημάτια μέσα στην παρασκιά της και των κυλίδων, αυτό εδώ δεν κάνει. Γιατί ακριβώς επειδή είναι κλειστού τύπου και έχει πολύ λίγο εξαερισμό, μαζεύει θερμοκρασία εδώ μέσα και η θερμοκρασία αυτή μου χαλάει το σύν. Γιατί δημιουργεί εδώ μέσα ανωδικά και καθοδικά ρεύματα αέρα. Τα οποία επηρεάζουν την τέτοια. Η θερμοκρασία σε αυτό απορροφάται, αυτό είναι κεραμικό. Ναι, είναι κεραμικό. Αυτό εδώ πέρα πίσω είναι κεραμικό και απορροφάει τη θερμοκρασία. Αυτό καίει. Έτσι, όταν τα κουμπίσει, όταν μετά από κάποια ώρα παρατήρηση, είναι καίει. Όχι, καίει, τσουρφλάει. Τσουρφλάει. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι λίγο επικίνδυνο ότι που θα φερμάρει αυτό. Όχι, όχι, όχι. Όχι, δεν έχει καμία, γιατί είναι κεραμικό. Τι σημαίνει κεραμικό? Ότι μαζεύει τη θερμοκρασία εκεί, δεν την αφήνει να διαχυθεί στο υπόλοιπο. Είναι σαν τα πλαγίδια που έχουν τα διαστημόπλια από κάτω για την επανείσοδο στη γη. Που είχε το Challenger κτλ. Αυτά άμα τα βάλει στη. Η φούρνη της γιαγιάς στο τζάκι, τα πυρότουγκλα, τα κλασικά πυρότουγκλα. Από τη μέσα μεριά καίει, τσουρουφλάει, από την έξω το πιάνεις, δάμε και το παίρνεις βόλτα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Γιατί κεραμικό κοιμητήρα εσωτερική καύση είναι σαν το ηλιακό πρόβλημα. Ναι, ναι, μακάρι. Απόδοση 90%. Οπότε είναι τρία φίλτρα μετά από αυτό, έτσι. Μετά από αυτό είναι βασικά δύο φίλτρα και αν θες το τρίτο το προσθέτεις στο solar continuum που είπαμε. Το βασικότερο απ' όλα είναι το neutral density. Είπαμε προηγουμένως, είπε ο Μιχάλης, ότι υπάρχει το neutral density το 3. Δεν υπάρχει μόνο το 3, υπάρχει και το 1 και το 5 και το 8 και το 9. Αυτό εξαρτάται η χρήση του πρώτον από τη διάμετρο του τηλεσκοπίου, δηλαδή για αυτό το τηλεσκόπιο είναι μια χαρά το 3. Αν έχεις ένα τηλεσκόπιο 6 ίντσες διοπτρικό που έχω εγώ και κάνω συνήθως παρατήρηση, το 3 είναι τίποτα. Θες τουλάχιστον το 5 μαζί με το 3 σάντουιτς για οπτική παρατήρηση. Αν κάνεις φωτογραφική παρατήρηση και σε ενδιαφέρουν πολύ μικρή χρόνια έκθεση για να παγώσει την ατμόσφαιρα κτλ., εκεί υπάρχουν τα υπόλοιπα και παίζεις και κάνεις τον κατάλληλο συνδυασμό που θες για την κάμερά σου, όχι για το μάτι σου. Για οπτική συνίσταται σε τέτοια διαμετρήματα 60, 80, 90 χιλιοστά το τριάρι και ίσως και λίγο παραπάνω. Έτσι. Μπορούμε να παρεμβάλλουμε ανάμεσα στο ND3 και στο solar continuum ένα polarizing filter, φιλτρό. Όχι, δεν το έχω βάλει, το έχω κάπου, αλλά δεν το έχω βάλει τώρα πάνω. Το οποίο με περιστροφή του προσαθάλμιου μας δίνει μια εικόνα που να είναι ανεκτή από το μάτι μας, έτσι, δεν μας κουράζει το μάτι. Αυτό έχει αρκετά μεγάλη φωτεινότητα. Πρέπει να το πούμε, έχει πολύ μεγάλη φωτεινότητα. Με το polarizing, αυτό που πετυχαίνεις περιστρέφοντας προσαθάλμιο είναι να τη ρίξεις.
Κάνει πιο καλά πράγματα, αλλά... Πριν, συγγνώμη λίγο, να πω κάτι τελευταίο για να το κλείσω εγώ τουλάχιστον εδώ. Είναι ότι για όσους ενδιαφέρονται να κάνουν ηλιακή παρατήρηση, να ξέρουν ότι η ηλιακή παρατήρηση μπορούν να κάνουν και με κιάλια, όχι με απαραίτητα με τηλεσκόπιο. Δηλαδή, αν έχεις κιάλια σε ένα τρυποδάκι επάνω με το φίλτρο από μπροστά τις ζελατίνες που είδαμε πριν για να παρατηρήσεις τον ήλιο, το κάνεις. Μπορείς να κάνεις καταγραφή, ακόμα και με τα κιάλια, να μετρήσεις πόσες ηλιακές κοιλίδες έχει πάνω ο ήλιος. Πόσες βλέπεις με τα κιάλια. Δεν είναι ασήμαντη παρατήρηση. Επειδή το SBO παρατηρεί ανά 3 λεπτά, δεν σημαίνει ότι η δική μας παρατήρηση δεν είναι σημαντική. Ίσα-ίσα είναι απίστευτα σημαντική. Γιατί πρόσφατα, πριν από κάνα μήνα για παράδειγμα, είχαν ένα πρόβλημα στην τηλεμετρία με τα επίγεια τα πιάτα της NASA που παίρνανε το σήμα από το SDO και δεν μπορούσαν να λάβουν σήμα από το δορυφόρο. Τι κάνανε λοιπόν, για να γεμίσουν τα παρατηρησιακά κενά, πήραν δεδομένα από τους ερασιτέχνες. Υπάρχουν άλλα μήκη κύματος που εμείς οι ερασιτέχνες παρατηρούμε ακόμα, όπως το υδρογόνο και το ασβέστιο, που οι επαγγελματίες δεν τα παρατηρούν πια. Εκεί χρειάζεται ο ερασιτέχνης. Λοιπόν, και πάνω σε αυτό ετοιμάζουμε ένα πρόγραμμα με τα παιδιά του Hackerspace. Πιστεύω ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας, αρχές της επόμενης, θα είναι έτοιμο. Ένα application internetic based, έτσι. Όπου τι θα κάνεις εσύ, θα είσαι με το tablet σου, το iPhone σου, το Android σου ή το οτιδήποτε online στο τηλεσκόπιο από πάνω και θα γράφεις μέσα στο πρόγραμμα κατευθείαν ότι κοίταξε να δεις, μέτρησα 10 κοιλίδες σε 3 group. Ημερομηνία, ώρα, τον κωδικό σου θα παίρνει οποιοδήποτε θέλει κωδικό παρατηρητή και θα ανεβαίνουν σε ένα σερβερ. Αν το κάνετε αυτό συστηματικά και εσείς από μόνοι σας, θα έχουμε τη δυνατότητα μετά λοιπόν να μπείτε και να πείτε κατέβασέ μου ένα διάγραμμα με τις ηλιακές κοιλίδες από το, ξέρω εγώ, από το Μάιο του 2013 μέχρι το Μάιο του 2015 που έκανα εγώ παρατηρήσεις. Και να σου βγάζει διάγραμμα της ηλιακής δραστηριότητας. Και έτσι να κάνετε και εσείς. Θα μπορείτε να δείτε και άλλων παρατηρητών ταυτόχρονα, να συγκρίνετε και τα δικά σας με άλλων παρατηρητών, να δημιουργηθεί μια σοβαρή και σωστή βάση δεδομένων, η οποία να είναι εύκολα προσβάσιμη από οποιονδήποτε. Και αν έχετε πιθανόν και γνωστούς που να θέλουν σε σχολεία να κάνουν κάτι παρόμοιο, το οποίο μας ενδιαφέρει απίστευτα πολύ, ειδικά για τα σχολεία, θα είναι χαρά μας να έρθουν σε επαφή όλοι αυτοί μαζί μας για να τους δείξουμε και να τους πούμε 5 πράγματα. Και μάλιστα σκεφτόμαστε μήπως βάλουμε και εντεταλμένα τηλεσκόπια σε κάποια σχολεία, να μπορούν οι μαθητές να κάνουν παρατήρηση, χωρίς να χρειαστεί να αγοράσουν εκείνη τη τηλεσκόπια. Αυτά. Οτιδήποτε. Το βίντεο που έχει μπροστά είναι αυτό το ασθενσόρ και ένα διάλειμμα. Ναι, το ίδιο ακριβώς υλικό μπορεί να βγει και ανάμεσα σε δύο επιφάνειες γυάλινες σαν σάντουιτς ή και γυάλινο φίλτρο το οποίο να έχει επιστρώσεις του αστροσόλα, είναι πολλά στην αγορά. Κάνουν κάτι έτοιμο γυάλινο, έτσι. Ναι. Αυτά πόσο καλό τα γυάλινα. Δεν ξέρω. Θα κάνουμε γύρω στα 120-130 ευρώ το καθένα. Ανάλογα το διαμέτρημα. Ανάλογα με το διαμέτρημα. Για τέτοιο μικρό, ας πούμε. Γύρω στα 100 ευρώ, 120. Προσωπική μου άποψη, μακριά. Ναι, μακριά τα γυάλινα. Σκεφτείτε ότι αν πέσει κάτω και σπάσει, είναι άχρηστο μετά. Λίγα πέτα. Ενώ είστε ένα άχρηστος όλα. Εγώ σου γράφω ένα... Όχι απαραίτητα. Εγώ δεν έχω παρατηρήσει ποτέ μου. Μηδέν. Μηδέν. Εγώ που το χρησιμοποιώ τόσο από μένα. Είναι φτιαγμένο έτσι ώστε μερικές ανακλάσεις να... Να πούμε ότι όταν βάζουμε γυάλινο φίλτρο μπροστά από το αντικειμενικό, συνήθως έχει μια μικρή κλίση. Έτσι. Ώστε να... Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο. Για να μην έχει εσωτερικό και στο δεύτερο. Την εκδήλωση σημαίνει, εντάξει, την κλείνουμε τώρα. Ό,τι είναι, μπορούμε να συζητήσουμε κατηλυδία μετά. Απλά θέλω να πω ποιος είναι καινούριος και δεν έχει δώσει τα στοιχεία του. Μπορεί να δώσει είτε σε μένα είτε στον Ορφέα τα στοιχεία του για να σας ενημερώνουμε για όλες τις επόμενες δράσεις του συλλόγου. Είτε παρατηρήσεις, είτε ομιλίες, εξομοίησεις κτλ. Ευχαριστούμε και τα λέμε σε επόμενη. Την άλλη Κυριακή. Πιθανότερο την άλλη Κυριακή.